Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φωτσκορχοπημένο χαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες και αν του δόθε, πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή διπλές στεναχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά, μία ατόφια ζουμουσάδα! Έχω το αραρά της χοληψίας των άνθρωπων που κάνει σκιά για 7 ανταλίκες, το βουνό που λέγεται Χρήστος Κιώσης. Καλώς όρισες και σήμερα ανιδιοτελή και αένα ηχολήπτα. Είσαι έτοιμος να δώσεις τον καλύτερο σε αυτό, να ιδρώσεις τους κασκορσέδες και να προσφέρεις τα μάλα στην εκπομπή. Έβγε αγόρι μου! Γιατί ματιάζομαι. Έτσι, έτσι. Αυτός είναι ο κοντσολιέρης μας, κυρίες και κύριοι. Από μόνος του μία οντότητα. Κωστής Τζαρός στο μικρόφωνο ή αφεντομουτσουνάρα μου. Θα πάμε για τις επόμενες δύο ώρες. Ελάτε στην παρέα μας, έξω η φύση. Έξω η φύση υπέροχη, έξω η πλάση. Όλοι, όλοι υπέροχοι. Είμαστε ένα ευλογημένο μέρος. Τι όμορφα που ανοίγει ο καιρός. Τι όμορφα που ο ΠΑΟΚ πηγαίνει έτσι όπως πηγαίνει. Γιατί ο καιρός συνάδει, ρε παιδί μου, και έχει και, είναι και συνυφασμένος. Λέει να πει όταν χάνει η ομάδα και έχει ήλιο έξω, είναι ο ήλιος. Είναι ήλιος, δεν είναι ήλιος. Είναι σαν να είναι βροχή, σαν να είναι μουντός ο καιρός. Όταν κερδίζει η ομάδα και έξω ρίχνει καρέκλες, επηρεάζει. Καθόλου βασικά. Άρα. Όλα τα καθορίζει ο Πανθεσσαλονίκη στη διάθεσή μας. 100%. 100%. Ελάτε, κοπιάστε στην παρέα μας. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα και κληρώνουμε σήμερα με τα χθεσινά και τα σημερινά. Ξέρετε ότι σπάνια το κάνουμε να μοιράζουμε δώρο σε δύο μέρες, αλλά όταν περνάει τα 200 ευρώ αξία, καταλαβαίνετε ότι δεν μου πάει η καρδιά να το κληρώσω σε μία μόνο μέρα. Μια καταπληκτική κουζινομηχανή Bosch να φτιάχνετε γλυκά, να γλύφετε τα δαχτυλάκια σας. Ένα εξαιρετικό εργαλείο, 200 και ευρώ η αξία της κουζινομηχανής Bosch MAM, έτσι λέγεται το μοντέλο, φυσικά θα κάνουμε MAM. Είναι αυτό που χρησιμοποιούν, αν έχετε δει στο Bake of Greece, στο reality μαγειρικής εκεί με την Τριανταφυλλίδου, αυτό που χρησιμοποιούν οι παίκτες. Αυτό το δώρο, το υπέροχο, το υπερατού, ένα ακόμα δώρο υπερατού που μας προσφέρει το κορυφαίο κατάστημα ηλεκτρικό στην πόλη, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και δίνουμε και δυνατότητα σας που δεν έχετε τη δυνατότητα για το μήνυμα με τα τρία τελευταία ψοφία από το σταθερό σας τηλέφωνο. Και βέβαια, όταν μιλάμε για φρέσκο ψάρι στην πόλη, ο προορισμός είναι ένας και μοναδικός, ο εκλεκτός τόπος για το φρεσκότερο ψάρι στην πιάτσα είναι η ψαραγορά Αιγαίων, εκεί που θα βρείτε όχι μόνο ποικιλία τα άπαντα, την άρτα και τα γιάννανα σε ψάρι, μόνο γοργόνα δεν πουλάει ο άνθρωπος, φρεσκότατη, όλη η πραμάτια του σε πεντακάθαρους χώρους και στο διοικητήριο, απέναντι από το διοικητήριο στην Αγίου Δημητρίου και ανεβαίνοντας για Ρόκαστρο θα δείτε αριστερά Αιγαίων ψαραγορά, τηλεφωνείτε στο 214.000 για το διοικητήριο, στο 69-56-66 για το Ρεόκαστρο και σας τα φέρνουν έτοιμα στο σπίτι. Καθαρισμένα από εντόστια, από λέπια και ψημένα, μα θέλετε. Καταπληκτικές γεύσεις, υπέροχες. Και στην νηστεία τώρα, με ό,τι μαλάκια θέλετε. Ό,τι μαλάκια, ό,τι υπάρχει σε μαλάκιο. Δεν σκηνοβατείς, ρε φίλε. Είναι σαν την κληροτίδα το μαλάκιο. Ε, δεν είναι λεξούλες που... Και βέβαια, ζαχαροπλαστιάρες Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε το πρωί τώρα το καφεδάκι σας πριν πάτε στη δουλειά, ψωμιά το μεσημέρι, μεγάλη ποικιλία τεράστια και σε τούρτεξ και σε γλυκά και παραδοσιακό τσουρέκι, μοναδικές γεύσεις, πεντακάθαρα, λαμποκοπάνε όλα. Η οικογένεια τα έχει εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή, 237 και 163 νούμερο στην Καραολίκη Δημητρίου. Ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι μας. Γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και έρχεσαι στην παρέα μας τη διαδικτυακή μέσα από το μαποτεύτερο, μέσα από το προσωποβιβλίο που τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Σπάνια ανάρτηση την αφήνω και δεύτερη μέρα. Δεν ήθελα να βγάλω αυτό που έγραψα το βράδυ του Σαββάτου για το πιο αρχηγάτο πρωτάθλημα ever. Και εσείς αλλάξτε το ποιο γράμμα θέλετε. Δεν μου πάει η καρδιά να το βγάλω. Δεν θέλω. Δεν μου έχει φύγει, ρε παιδί μου. Ή αυτή. Δεν μου έχει.
δεν μου έχει φύγει, δηλαδή θέλω να δω αυτό. Όπως έχω πει βέβαια, πάντα όταν κατακαθίσει η σκόνη, βλέπεις τι έχει συμβεί, αντιλαμβάνεσαι πόσο σπουδαίο είναι αυτό που έχει γίνει ή πόσο καταστροφικό είναι αυτό που έχει γίνει. Βλέπετε τι γίνεται σε αυτούς που τόσα χρόνια μου λέγανε «Εντάξει, κάνε ομάδα, πολύ συμπάθεις». Κουράστηκα τόσα χρόνια να μου χτυπάνε την πλάτη και να μου λένε πόσο συμπάθεις είμαι. Αποδείχθηκε ότι ήταν παπάς αυτό, διότι τώρα που είμαι δυνατός, κάνουν τα πάντα. Είδατε πέρσι τι έγινε. Και η σφραγίδα το ότι πέρσι ήταν πραγματικά στημένο όλο το σκηνικό για να μου κλέψουν το πρωτάθλημα με το θεατρίνο, να πούμε, τον Γκάρθια, πώς το λέγανε αυτόν, που τον βρήκε η Σερπαντίνα στο χυλάκι και έπαθε. Αιμορροίδες, πλατυποδία, οτίτιδα, αλοπικίαση, καταράκτη στο ένα μάτι, αστιγματισμός στο άλλο, υγμορίτιδα, ουλίτιδα, πρόωρη εξπερμάτιση, ανεμογκάστρι και το χειρότερο απ' όλα, χτύπησε το μικρό του δαχτυλάκι στο ξύλινο πόδι από τον καναπέ και τον τρέχαμε στα νοσοκομεία. Από τη Σερπαντίνα όλα αυτά, παιδιά, από την ανοιχτή χαρτοτενία. Η σφραγίδα μπήκε προχθές στο ΆΚΑ, που άλλος σουλατζάρισε, άλλος με τα στιλέτα, άλλος με τα καδρόνια, μπήκαν μέσα. Άλλος δεν ήθελε να φανεί το προσωπάκι του, είχε τη φουλ σφόρμα. Μην είσαι ήρων εσύ που τον κριτικάρεις, γιατί μπορεί να είχε προβλήματα με την ακμή. Να έχει τίποτα σπυράκια αυτά το παιδί και να μην είναι. Μπορεί να ξεχάσει και από το καρναβάλι. Βγάλε τη μάσκαρα, τελειώσει τα καρναβάλια. Μπορεί να πηγαίνει με κανένα παλιό ημερολόγιο, δεν ξέρω τι, τέλος πάντων. Οι πέντε που συλλάβαν είναι ανήλικοι. Ανήλικο σημαίνει κάτω από 18. Σωστά, δεν έχει αλλάξει αυτό. Άλλαξε το όριο κι όσοι. Πώς έγινε κάτω από 16, όχι ακόμα έτσι. Είναι κάτω από 18. Ας πάμε να κάνουμε κανένα επεισόδιο. Δεγαμπίπιπ. Ανάμεσα στο PlayStation, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ανάμεσα. Να κάνουμε τίποτα. Σούζες, δεν πάμε να κάνουμε και κανένα επεισόδιο. Ο πιο εκλεκτός από όλους ήταν αυτός που πήρε το σημαίακι. Τον είδες κι όσοι. Του είχε πει η μάνα του, παιδί μου, κανόνες ένα σε καλός μαθητής. Αν μπορείς να γίνεις σημαιοφόρος, να πάρεις τη σημαία. Μάνα, πλέον γίνεται με κλήρωση η σημαία. Όχι, ο καλύτερος. Όχι ρε μάνα. Και τι δηλαδή, μπαίνεις στην κληρωτίδα, παιδί μου. Ναι ρε μάνα, δηλαδή ομάδα 1, ομάδα Β, με μπαλάκια μάνα. Έτσι μα, και πώς θα δώσει κίνητρο, παιδί μου, στον άλλο να γίνει πιο καλός, να είναι άριστος στην τάξη του, σωστός μαθητής. Να είναι να ανεβάζει τον πήγη και μέσα στην τάξη να θέλουν να τον φτάσουν κάποιοι. Δεν είναι μαμά, είναι θέμα κολοφαρδίας είναι η σημαία. Και σου λέει θα το αφήσω εγώ στην τύχη να κληρωθεί άλλος σημαιοφόρος. Δεν γαμπή πηγαίστε όλοι, θα πάω να την πάρω μόνο του τη σημαία. Τον είδατε με την περηφάνεια. Και πρώτος από όλους, έτσι δεν περίμενε 25η. Και όσοι, ψουλατζάρι, ανοιχτό πρόσωπο βέβαια. Δηλαδή, εγώ είμαι περίφανος, κρατάω τη σημαία. Επειδή λοιπόν ξεβρακώθηκαν πάλι, επειδή πραγματικά για μία ακόμα φορά φάνηκε το πόσο χαμηλά έχουν πέσει αυτοί που τόσα χρόνια μου στερούσαν τις χαρές, είδατε, στο τέταρτο λεπτό ξαναμπήκε να παίξει. Ξαναμπήκαν. Εδώ για την Σερπαντίνα φεύγουμε, τέλος, τρομοκρατία, αυτά που δεν κουνήθηκε στο γήπεδο. Αυτή τη σκέψη έκανα όταν έβλεπα τα έσχη στο ΆΚΑ την Κυριακή. Αυτή τη σκέψη. Πόσο πολύ ο κόσμος κράτησε τα νεύρα του, κράτησε την οργή του, κράτησε την τρέλα του. Να τον έχεις τόση ώρα εκεί. Να καταλαβαίνει ο κόσμος τι συντελείται. Το κατάλαβε από ένα σημείο και μετά. Εμείς εδώ στο στούντιο ανεβάσαμε 380 ζάχαρο. Όταν καταλάβαμε τι έγινε. Και όταν με πήρε άνθρωπος πολύ δικός μου μέσα από το Διαβαλκανικό και μου λέει, ρε Κωστή, φέρανε αυτό τον καραγκιοζάκο, γιατρός έτσι, όχι κανένας περαστικός απ' έξω, χαμένος επειδή ήθελα να πάει στο Magic Park και έχασε το δρόμο, γιατρός και μάλιστα εκλεκτός γιατρός και πρωτοκλασάτος και πολύ σοβαρός και πάω ξάκι, μου λέει, ρε εσύ, φέρανε αυτό τον καραγκιοζάκο εδώ πέρα,
ο οποίος έχει λέει δαγκωμένο το χυλάκι του από μέσα, απ' έξω δεν έχει λέει ούτε εκδορά, ούτε μόλοπες, τίποτα. Είναι δυνατόν να χτυπήσει απ' έξω το χείλο και να έχει μόνο από μέσα? Τι είναι ρε παιδιά, κίντερα έκπληξη, μα δουλεύετε ρε φρουφρού και ξυλουργή. Αυτά δεν γίνονται ούτε στο στούντιο φούσκι. Το φέραν λέει εδώ, έχει δαγκώσει το χυλάκι του και μα ζητά λέει αξονικό τομογράφο. Βέβαια, ο φίλος μου, ο συγκεκριμένος γιατρός, πάει και κάνει κάποιες εφημερίες εκεί. Δεν είναι μόνιμος. Και αυτοί φυσικά πήγαν στο Διαβαλκανικό γιατί συνεργάζεται με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, το Διαβαλκανικό. Είναι μέσα στους χορηγίες. Άμα δείτε το καταστατικό, φυσικά εκεί πήγε, πού θα πάει. Και δεν υπάρχει εδώ καμία μορφή για το Διαβαλκανικό. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, έτσι, αλίμονο. Και πήγε εκεί να του δουν το χυλάκι. Όχι το μωρέ. Όχι το. Και βέβαια τον πέταξαν σαν στημένη λεμονόκουπα μετά. Τον Κάρολο Κούν της συμφοράς. Καταλάβατε? Και σκεφτόμουν λοιπόν την Κυριακή πόσο ο κόσμος κρατήθηκε. Πόσο ο κόσμος συγκρατήθηκε. Πόση ωριμότητα έδειξε. Πώς έβαλε την αγάπη του και την καψούρα του για την ομάδα πάνω από εκείνη, πάνω από το μαύρο σεντόνι που έπεσε στα μάτια του. Που κατάλαβαν ότι εκείνη τη στιγμή του στερούν αυτού που περίμενε 33 χρόνια. Με το πιο απατεωνίστικο, με το πιο συχαμερό, με το πιο βρωμιάρικο τρόπο. Το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ο κόσμος τι συντελείται. Κι όμως και στα δυο μάτς που η αντίπαλή μου, ο ένας δεν βγήκε καν να παίξει, ο άλλος βγήκε και σκιάχτηκε από τη φωτογραφία που τους δείξανε μέσα στα αποδυτήρια, που κάνανε χαβαλέ, πέσανε μπατσάκια, λέγανε ανέκδοτα και βγάσαν σέλφι και χαργεντιζόντουσαν, ντε μεκ τρομοκρατία, που ρωτήσανε 0-0 ή 1-0. 0-0 βγαίνουμε να παίξουμε. 1-0 είμαστε τρομοκρατημένοι, δεν μπορούμε. Κάναμε κακάκια μας. Και γιατί τα λέω όλα αυτά τώρα, ένας χρόνος έχει περάσει, γιατί είδατε πώς ξεσκεπάστηκε. Είδατε το ξεβράκωμα, είναι απίστευτο. Έρχεται σαν ένα ντόμινο, κάθε μέρα ξεφτιλίζονται και πιο πολύ. Γίναν τα έσχη και ξαναβγήκε να παίξει. Ξαναβγήκε να παίξει ο Γαύρος μία φορά και ξαναβγήκε να παίξει και δεύτερη. Και λέω, σκεφτείτε εδώ ένας δικός μας, ένας να τρώει μια βλασιά ρε παιδί μου. Να έχει δεν ξέρω να έχει πιει οτιδήποτε, να έχει πάρει οτιδήποτε και να μην έβλεπε μπροστά του. Και να κατέβαινε ας πούμε με ένα μαχαίρι στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ξέρετε τι θα μας είχαν γδάρει ζωντανούς. Θα μας παίζαν αφιερώματα ολονυχτής και ολημερής. Στην τηλεόραση, στα site, στις εφημερίδες, στους δορυφόρους, στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό. Αυτό θα γινόταν. Και τώρα, τα επεισόδια και κρίμα και γιατί και δεν έπρεπε και τέτοια. Καταλάβατε? Άρα λοιπόν μπήκε και το βουλοκαίρι, μπήκε και η σφραγίδα προχθές ότι πέρσι αυτό που έγινε ήταν καλωστημένο σενάριο γιατί θα τους κάναμε το να αν μπαίναν να παίξουν. Σε άθλια κατάσταση που ήταν. Και εγώ είμαι έτσι όπως είμαι και φέτος. Θα γινόταν ένα σκορ σερών πέρσι. Ένα σκορ σερών, το οποίο θα ήταν όχι κοιλίδα στην ιστορία τους, θα το κουβαλάνε όπως κουβαλάνε την Εξάρα Σέρας, όπως κουβαλάνε την Επτάρα από την Γιουβέντους. Έτσι, αυτό θα γινόταν. Πιάσε το, τους Μπαρμπασάδες και τους Καραπαπάδες να λένε. Τη δουλειά τους κάνουν, έτσι. Καταλαβαίνετε. Αφού υπάρχουν κάποιοι δικοί τους που τους πιστεύουν και δεν τους υπάρχουν, έχουν πάρει ακόμα στο κυνήγι όλους να πούνε μας ξεφτιλίζετε. Αλλά φράγμα για να μην φτάσουν τα νερά στο μαρινάκι, έτσι. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Λέει ο άλλος, κοίταξε τι ομάδα έφτιαξε. Κοίταξε, κάνει ανατροπή με τα μπακ του. Με τον Μάτος και τον Βιερίνια. Γιατί κάποια στιγμή και ο παδός ξυπνάει και λέει, για να κάτσουμε λίγο κάτω, ρε παιδιά. Για ελάτε λίγο τώρα. Ναι. Λέει τώρα, ο Γαύρος, ο Βάζελος. Καλά, ο Βάζελος, άσε. Δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Αφήστε το αυτό. Λέει λοιπόν, ο Γαύρος και ο Χάρτινος. Εγώ, Βιερίνια, έχω. Όχι βέβαια. Εγώ, Μάτος, έχω. Εγώ, Βαρέλα, Κρέσπο, έχω. Εγώ, Ολιβέιρα, έχω. Μαουρίσιο, έχω. Μπίσεσβαρ, έχω. Εγώ, Πασχαλάκη, έχω.
Εγώ σαπά! Εγώ! Η απαντήση είναι όχι, 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 ξανά σε όλα όχι. Τι έχει ο Ολυμπιακός? Έναν καλό εξτρέμ, το Ποντένσε, αυτόν, αυτός ξεχωρίζει. Ένα καλό τέρμα, το Σα, και έναν αγέλαστο τύπο ο οποίος βουτάει συνέχεια. Γιατί έτσι έχει μάθει το Φορτούνι που ναι μεν έχει κάποιες δυνατότητες, αλλά το έχασε κι αυτός. Έπαθε Αλεξανδρίτιδα. Και Στέλιο Γιανακοπουλίτιδα. Και Τζορτζεβιδίτιδα. Πέσε, σου λέει, εγώ πες. Εσείς λέει γιατί. Καλά, λέει, εμείς λέει πέφτουμε. Άκου, Αλεξανδρή, άκου λογική έτσι. Εμείς λέει πέφταμε, λέει, αυτοί γιατί τα έδιναν. Σοπαρά, δερβίση. Αν εσύ δεν ξέρεις ότι θα χιονίσει, ξεκινάς το... να πας στο βουνό. Να κάνεις σκίνα που είμαι στα βράχια. Πας. Χωρίς χιόνι. Έπεφτες γιατί ήξερες ότι δεν στο δώσει. Άμα έπεφτες μία και σου λέγε σήκω, κάρτα! Όπως έκανε ο Ισπανός μέσα στο το... δικό μας το μάτσο εδώ στην Τούμπα που του πει το Φορτούνι, σήκω ρε, μην ξεφτυλίζεται. Λο σκεφτιλάντο, το λογιάντο, μπορεί, άραβα, του λέει σήκω ρε. Τι είναι αυτά που κάνεις. Πέφτει μόλις σε χτυπάει κεραυνός, γλιστρά σα που καρισμένα τη μάνα σου. Επάνω που έτσι ανακαλύφθηκε το τριπλούν και όσοι το έχω πει, πώς ανακαλύφθηκε το τριπλούν. Σου γκάριζε η μάνα, όχι εδώ, μην πατά εδώ, ούτε εκεί. Ούτε λίγο πιο πέρα. Έτσι ανακαλύφθηκε το τριπλούν. Καταλάβατε λοιπόν. Και βέβαια παραμιλάει όλη η Φίλιος με αυτό το γκολ του Αντρέ. Που μην το έχετε σε τίποτα. Και είναι και βέβαιο, εγώ λέω ότι θα ξανακληθεί στην Εθνική Πορτογαλίας. Πράγμα το οποίο εγώ δεν το επιθυμώ, γιατί θέλω να είναι ξεκούραστος ο αρχηγός. Γιατί είναι 33 και δεν πρέπει να επιβαρύνεται. Βέβαια στον ίδιο θα δώσει τεράστια χαρά και φτερά ψυχολογικά απίστευτα. Και επειδή ξέρουμε ότι εκεί είναι ένας άνθρωπος που είναι δίκαιος και σωστός και τον εκτιμούμε και τον αγαπούμε, τον κύριο Σάντος, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να τον καλέσει σε 30 και 40 παιχνίδια να βγάλει όλο το λούκι, αλλά να τον ξανακαλέσει και να το βάλει στη θέση αυτή που παίζει τώρα στον ΠΑΟΚ. Έχει καλύτερο δηλαδή η Εθνική Πορτογαλίας? Πόσο καλύτερο σε, πόσο πιο προσωπικότητα είναι? Λέω τώρα, εντάξει, έτσι, μέσα στη αμπουμπούλα της σκέψης μου. Υπόκληση λοιπόν από όλους. Τους βροντοφωνάζουμε εδώ και μήνες. Δεν πέφτει με τίποτα! Το καταλαβαίνετε? Το είδατε και στο σουτ. Δεν έπεφτε με τίποτα. Έφευγε, 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 έφευγε. 40 μέτρα. Δηλαδή ξεκινάει η μπάλα. Φυλάει στα βρωτά τη μαμά μπάλα. Πού πας πουλάκι μου, μάνα πάω ταξίδι. Πού θα πας Λεβέντη μου, πού θα πας Τζιέρι μου. Πού θα πας Ζέμερε, πού θα πας. Καμάρι μου, πού θα πας. Μάνα, θα πάω στο γάμα. Μάνα, πώς το λέει ο Μικρούτσικος. Θα φύγω, θα πάω εκεί στο γάμα. Ο Μικρούτσικος ο συνθέτης. Μαλάρια που λέει κάτι ασθένες, κάτι ασθένες περίεργες που λέει με κάτι σουγιάδες, κάτι αυτά. Δεν είναι, δεν την κλειδώνω την υποφίλιο παρεμπιπτόντως. Αλλά έχω την κλίδα. Μόνον η Αθηνά! Μία ακροάτρια! Προκαλώ που λέει ο άλλος τα μεσημέρια, ο Μουτσινάς. Δεν βρήκε, κανένας δεν το βρήκε. Τι θα κάνω? Θα παίξει το στοίχημα κανονικά. Εφόσον το ακυρώνεται κάθε εβδομάδα δύο γκολ κανονικά του Τσούμπα, γιατί έχω σεντερφοράκλα. Αλλά θα γυρίσω μετά εκεί να τελειώσω με το Βιερίνια. Φεύγει λοιπόν η μπάλα, φυλάει στα βρωτά τη μάνα. Πού πας παιδί μου, θα φύγω μάνα, θα πάω απέναντι στο γάμα. Περνάνε οι μέρες, περνάνε, κάνει ταξίδι, σταματάει στο Λεβέντι για σουβλάκια δεξιά αυτά. Βλέπει τα αξιοθέατα έτσι και κάποια στιγμή φτάνει με όλα τα φάλτσα που τους έχει δώσει ο τεράστιος, ο αδευτέρωτος αρχηγός. Φτάνει και αναπαύεται στα δίχτυα. Είναι από αυτά τα γκολ που θα τα μνημονεύουμε, δεν ξέρω αν θα ζούμε σε 50 χρόνια, το πιθανότερο είναι να μην ζούμε. Αλλά λέω, που θα τα μνημονεύουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Πώς μπήκε το 85 ένα γκολ στο Ολυμπιακό στάδιο και ο Ράντε Πάπριτσα όπου πάει να πιει τον καφέ του, να φάει την τυρόπιτά του, να βάλει βενζίνη, να περιμένει στο σούπερ μάρκετ στα κρέατα στην ουρά. Του λένε, άρε Ράντε, τι γκολ είχες βάλει τότε ρε Πάπριτσα με την κεφαλιά ψαράκι στο ΆΚΑ. 85-2019. Βάλτε να δείτε.
Πώς μνημονεύεται. Και έπιασα τώρα ένα γκολ, παιδί μου, έτσι. Ένα γκολ. Σημαδιακό εκείνης χρονιάς. Έτσι θα μνημονεύεται αυτό το γκολ. Γιατί ξέρετε τι ήταν αυτό το γκολ. Ακόμα και ο πιο δυσκύλιος, ο πιο μουντρούχος, ο πιο κακομούτσουνος, ο πιο πικραμένος και κομπλεξικός με τον ΠΑΟΚ, ξέρετε τι είπε προχθές. Ασχέτως αν δεν βγήκε να το φωνάξει. Α, χαλάλι σας, ρε. Χαλάλι τους! Χαλάλι τους, τέλος. Δεν λύγησαν ούτε εδώ. Έχουνε κάκαλα, έχουν ούμπαλα, έχουν καμπανέλια βαριά σαν μενίρ. Τέλος. Το έπαινα, το ξέρετε. Και ο πιο κομπλεξικός το σκέφτηκε. Ασχέτως που θα βγει να το πει πουθενά. Να πει παιδιά, υπόκληση. Υπόκληση. Και είδα το πανετολικός, έτσι. Αγώνα ζωής ή θανάτου. Κυνήγι, σαν σκυλιά στην μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Πώς θα πέσουμε πάνω. Να θα πατήσουμε και το πόδι. Να αυτό. Λύσα. Για νίκη, κεφαλιές, αυτά, μονομαχίες. Βεβαίως, okay. Το ξέρουμε αυτό, έτσι θα είναι. Έτσι θα είναι παντού. Μέχρι τέλους, δεν μας χαρίστηκε ποτέ τίποτα. Και έρχεσαι με αυτό το γκολ και μένουν όλοι άναυδοι. Από το Σάββατο το βράδυ δεν λέμε καλησπέρα, δεν λέμε γεια σου, λέμε τι έβαλε ρε μα. Μπιμπιπ, ο άλλος. Δεν μου λένε γεια. Από το Σάββατο το βράδυ, στην Πουγάτσα, χθες στον παιδικό σταθμό, στο σχολείο της Νεκταρίας που είχαμε ενημέρωση, στον πατέρα μου που πήγα στην Τούμπα, από κάτω, στο Ψιλικατζίδικο, στο Κρεοπολείο. Δεν λέμε γεια σου Κωστή, δεν λέμε ζουμουσού όπως μου λένε συνήθως. Ρε Κωστή, τι έβαλε ο άλλος αυτό. Ρε Κωστή, τι έβαλε ο άλλος. Σ' αγαπάμε όμως για άλλους δύο λόγους. Όχι μόνο επειδή στα τεράστια μάτς δεν κρύφτηκες ποτέ. Όχι μόνο δεν κρύφτηκες, αλλά αναζητάς να καθαρίσεις εσύ τα παιχνίδια. Γουστάρεις, τρελαίνεσαι, ειδονίζεσαι, φτιάχνεσαι να παίρνεις εσύ πάνω σου όλο το θέμα. Γι' αυτό σε κάνει τελείως ξεχωριστό. Το γουστάρουμε για άλλους δύο λόγους. Ένας, επειδή ήθελε σαν τρελός να ξαναγυρίσει, λες και το είχε δει όλο αυτό που θα γίνει. Το ξαναλέω, ψεύτικες ακτίνες έφυγαν. Με ντεμέκ τραυματισμού, αλλονού τραυματισμού έστειλε στη Wolfsburg και ας βγει να με διαψεύσει οποιοδήποτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω. Ξέρω αυτόν που τις έστειλε. Μου τις έδειξε κιόλας. Έτυχε να τον πετύχω σε έναν καφέ. Η τρέλα του να γυρίσει εδώ. Μπορούσε άνετα να πάει σε μια μεσαία γερμανική. Άνετα στα 31 του. Έχοντας βγει και κορυφαίο μπακ στη Γερμανία μια χρονιά. Την έμαθε τη θέση, τον βλέπετε. Και εκεί θα παίξει, σας το είπα. Και θα παίζει εκεί και του χρόνου γιατί έχει όλο το χώρο μπροστά του. Όποτε γουστάρει προωθείται. Τον βοηθάει ο Κρέσπο πίσω, τον βοηθάει αριστερά. Ποιος θα πάει, ο Μπίσεσβαρ θα είναι, ο Ζαμπά θα είναι, ο Καντουρί θα είναι. Όποιος πάει αριστερά να παίξει εκεί. Ο Ερίκε θα είναι. Και έτσι υπάρχει χώρος. Υπάρχει χώρος. Ο τρίτος λόγος που τον αγαπάμε είναι γιατί βγάζει τόσο DNA ΠΑΟΚ. Γιατί είναι αρχηγάρα σε όλα του, στις δηλώσεις του, μετρημένος, ψύχρεμος, κύριος με κεφαλαίο κάπα, πρότυπο για τα παιδιά, ο τρόπος που αγωνίζεται στα 33 του, ο τρόπος που μιλάει για τους συμπαίκτες του, ο τρόπος που σέβεται τους αντιπάλους, ο τρόπος που κράτησε την ψυχραιμία του σε πολύ δύσκολες στιγμές για την ομάδα, είναι για όλα αυτά λοιπόν, είναι αρχηγός με κεφαλαίο α. Πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να θυμίσω ότι το νούμερο 1 συνεργείο στην πόλη για τα αυτοκίνητά σας είναι η Ελλάς Auto Service 47-43-12. Εκεί θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα τεράστιο χώρο δίπλα στο Άβαλο το ξενοδοχείο. Πρέπει να μας δώσει χορηγία γιατί το λέμε κάθε μέρα. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης που επίσης πρέπει να δώσει χορηγία γιατί το λέμε κάθε μέρα. Και φανοποιείο και καλύμπρα και φανοβαφείο. Και τμήμα ελαστικών και τμήμα υγραεροκίνησης. 40 χρόνια τα παιδιά με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις. Γνωρίζουν κορυφαίας οδικής. Γνωρίζουν τα παιδιά όσο κανένας η οικογένεια Χατζοπούλου τι πρέπει να κάνουμε το αυτοκίνητό σας. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και επίσης να σας πω ότι σε περίπτωση που το αυτοκίνητό σας πρέπει να μείνει παραπάνω εκεί, υπάρχουν αυτοκίνητα που σας τα δίνουν για να κινηθείτε για 1, 2, 3 μέρες όσο χρειαστεί. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε. Κληρώνουμε σήμερα με τα χθεσινά και τα σημερινά μηνύματα το καταπληκτικό δώρο υπερατού 200 ευρώ πλάς. Είναι η αξία του
200 ευρώπουλα ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, κουζινομηχανή Bosch, μαμ, να φτιάξετε γλυκά για όλη την οικογένεια, να μοσχομολάει το σπίτι. Μια φορά θα το αγοράσετε αυτό, μια φορά θα το κερδίσετε και θα το έχετε μια ζωή. Μια ζωή. Διάλειμμα! Διάλειμμα τούμπεν και επιστρεφουά! Έτσι! Ζούμου σου λέμε! Ζούμε μεγάλες στιγμές, το καταλαβαίνετε ότι ζούμε μεγάλες στιγμές. Τεράστιες! Ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε το. Μ' αρέσει που... που κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι μόνο η αρχή. Και προσπαθούμε να τους το εξηγήσουμε ότι χαιρόμαστε τόσο πολύ, όχι γιατί θα πάρουμε απλά ένα πρωτάθλημα. Εννοείται ότι χαιρόμαστε γι' αυτό. Εννοείται ότι έχουμε παλαβώσει deep. Χαιρόμαστε καταρχήν επειδή το πήραμε και πέρσι, άρα δεν είναι... Έτσι, είναι δεύτερο συνεχόμενο. Έτσι, αν είναι ένα δεύτερο συνεχόμενο double, ακόμα πιο τέλεια. Χαιρόμαστε τόσο πολύ γιατί αυτό το πράγμα είναι πεντακάθαρο, είναι βασισμένο σε πολύ υγιείς βάσεις και είναι μόνο η αρχή. Δεν είναι μια φωτοβολίδα, ένα τσαφ στον ουρανό. Χαιρόμαστε για όλα αυτά που θα έρθουν. Για τη νέα Τούμπα, για το Σεντόνι. Γιατί μετά από τόσα χρόνια ήρθε η ώρα, πέρα από την καψούρα που έχουμε για την ομάδα που είναι άσχετη με τους τίτλους, ήρθε η ώρα να χαρούμε και με τέτοια πράγματα. Ψυχούλα έχουμε κι εμείς. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτά, πάμε γραμμές. Να θυμίσω, Δημητριάδης Construction, κορυφαίος σε ανακαίνιση, σε διακόσμηση, σε δόμηση. Κορυφαίο όνομα, 323-003. Και όποιο τεχνικό πρόβλημα έχετε στο σπίτι σας, τηλεφωνείτε, έρχεται, σας μετατρέπει το αχούρι σε παλάτι. Με εξαιρετικές τιμές, γνώστης απόλυτος, μεγάλος μάστερας, έρχονται τα συνεργεία και σας το κάνουν το σπίτι υπέροχο. Πάμε στις γραμμές, έτσι αγοράκι, μάνιξε την κρυσταλιέρα. Έχεις ελευθέρας φίλε, έχεις διαρκείας. Έχουμε φίλε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Αλλός το παιδί. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχνη ιστορία της. Από πέντε λαμπάκια που είναι αναμένα κόκκινα και κάνουν σαν τη μούρη του Κιτ, επέλεξε εσένα ο Κιώσης. Και οι υπόλοιποι τέσσερις αυτή τη στιγμή έχουν μικρές μερίδες σκόνης. Βάλε, σε... ναι. Βάλε Γιώργος 500 για το... Για την κουζινομηχανή. Ναι. Μπράβο. Και άμα κερδίσω εδώ στο μένιο να γλυκαθεί λίγο. Να πω ότι αυτή η μηχανή δεν θέλει βενζίνη. Να γλυκαθεί. Άμα κερδίσω εδώ στο μένιο να γλυκαθεί. Θα κάνεις δώρο 200 και ευρώ στο Γιώργο, στον μένιο. Στο μένιο να γλυκαθεί, γιατί έχει φάει πολύ σκόνη τελευταία. Και χθες και σήμερα. Γκόραν, τελειώνω, μην αγώνεσαι, δεν άφησα καρδιά. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει ταινία το φωνικό όπλο με τον Μέλ Γκίψον. Ναι, ποιότητα. Βλέπω, είσαι της ποιότητας και εσύ. Τον ανακρίνουν ναι. Μέσα στο διατρίο και ανοίγουν το οξυγόνο και έχουν παραζαλιστεί και τρεις και τέσσερις. Και μιλάνε! Έτσι φαίνεται! Ναι. Και παρατραγουδάνε εκεί πέρα και λένε και γίνεται χαμός. Ναι. Έτσι είναι η χρονιά φέτος. Έτσι φίλε, έχουμε πιει ήλιο. Είμαστε ζαλισμένοι, σαν τα κοτόπουλα. Κοπανάμε από στίχο σε τείχο και χαμογελάμε. Μας παίρνουν τα δούλια και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Πόσο γουστάρω φίλε. Πόσο γουστάρω όλο αυτό. Πόσο ζούμου σου είναι. Νομίζω ότι η σκόνη της χρονιάς ναι. Ούτε του χρόνου θα καταλάβουμε. Ούτε. Τι κάναμε φέτος, τι κάνουμε φέτος. Ούτε, δηλαδή... ούτε. Απλά γι' αυτό σας λέω, είναι παράκληση και επειδή το ζούμε μαζί αυτό κάθε μέρα. Μαζί μεγαλώνουμε, yeah. Μαζί περνάμε τις ώρες μας, έστω αυτές τις δύο ή τις υπόλοιπες στο Facebook κτλ. Μη χάνετε όλο αυτό. Είναι σαν αυτό που λέει, άσε ρε, γύρισα και είδα το παιδί μου και ξαφνικά είναι 18 χρονών. Το έχασα, δεν το πήρα χαμπάρι. Επειδή το μυαλό μας είναι τόσο πολύ, στο Γιώργο, στο τέλος, δεν πρέπει να χάνουμε όλο αυτό που ζούμε. Τις φάτσες τους, τις θλιμμένες που έχουν λυσάξει, που έχουν σκάσει. Αυτούς που υποκλίνονται μπροστά ούτε, στο... Ούτε, όλο αυτό. Ούτε, νομίζω ότι ούτε αυτούς, τις φάτσες τους. Μία κουβέντα είναι του Βέγκου. Ναι. Λέει ότι δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με ανθρώπους που δεν με αγαπάνε. Τεράστια. Γιατί θα ασχολούμαι μόνο με αυτούς που με αγαπάνε. Έτσι. Τεράστια. Ωραία τα είπε ο Βέγκος, αλλά ο Βέγκος δεν του κάνανε τέτοιο πόλεμο. Να πούμε γι' αυτό, γι' αυτό το λέει. Εδώ βλέπεις ότι μένετε μάχη από πέρσι. Καταλάβατε την Κυριακή. Την Κυριακή αυτή στο ΆΚΑ. Καταλάβατε πώς τιμένο ήταν πέρσι αυτό. Πέσε, ναι, αλλά πέσε αν είναι στο επίπεδό τους.
βγάλε και εσύ όλα τα μέσα που έχεις, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, όσο μπορείς να ελέγξεις, έλεγξε τα, και βγάλε και δείχνει μέρα από το πρωί στο βράδυ τα μαχαίρια και τις δηλώσεις του καραπαπά και κάνει και ό,τι κάνουν και αυτοί άμα είναι. Ξέρω εγώ, γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί. Γι' αυτό ρε φίλε. Δεν θέλω να γίνω σαν κι αυτούς. Πραγματικά δεν θέλω να γίνω σαν κι αυτούς, ρε φίλε. Μα είμαστε μια βάρκα, όπως το λέει. Οι βάρκες δεν βουλιάζουν νερό που είναι απ' έξω. Βουλιάζουν νερό που μπαίνει μέσα. Ακριβώς. Δεν θέλω, φίλε. Προσέξτε τι αφήνετε να ανοίξετε και να μπει μέσα. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θέλω να γίνω έτσι, να γίνω ίδιος. Δεν θέλω ποτέ. Γι' αυτό και κάθε μέρα λέω και μπορεί κάποιος να τους φαίνεται περίεργο που λέω όχι αλαζονία, όχι έπαρση. Ξυστή, ο κόσμος δικαιολογείται να βγάζει και μια έπαρση, μια αλαζονία γιατί πάρα πολύ καιρό περίμενε, υπέμεινε τα πάνδυνα. Αδικήθηκε, καταφρονήθηκε, υποτιμήθηκε, κοροϊδεύτηκε. Ναι, αλλά. Την αλαζονία, αν τη βγάλει ο κόσμος, τη βγάζει δικαίως. Εννοείται. Μα, απλά, όχι, ξυστή, όχι με μπινιές. Όχι ρε φίλε, όχι. Ναι, ξέρεις, υπάρχει διαφορά, αυτό λέμε. Απλά ξέρεις που είναι η διαφωνία μου. Εκεί δεν είναι φίλε λαζονία. Είναι περηφάνεια, είναι καμάρι, είναι τιμή, είναι δικαιοσύνη. Είναι αλλά έχει διαφορά όμως. Έχει διαφορά. Έχει διαφορά, αλλά δεν μπορούν να διαχειριστούν τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Όλον αυτό με την αλαζονία. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Τώρα στα ραδιόφωνα άκουγα με τον Άρη, ξέρω, ή κάποιοι άλλα μάτσου λέγανε πεντάρες. Σιγά ρε παιδιά, όχι. Όχι. Αυτό είναι αλαζονία. Έγινε Γιωργάρα! Έγινε αδερφέ μου, σου βουσού! Φιλιά! Φιλιά! Πάμε! Πάμε επόμενος, καλημέρα σας! Έλα, την άξου! Την άχτηκες! Καμένες φλάντσες! Σου βουσού ρε! Ορμάτε! Ρε μπαγάσα Γιώργη! Τι φλάντσες και λιχνές! Ρε σου μου! Κάτι λαμογιά κάνει! Δεν γίνεται! Δεν αναγνωρίζουμε τέτοιες ήττες. Τίποτα, ξέρεις τι είναι. Αναβοσβήνουν λοιπόν πέντε λαμπάκια. Έχει πέντε γραμμές τώρα, τις βλέπω εγώ απέναντι. Λοιπόν, επιλέγει τυχαία ο Κιώσης. Δεν είναι ότι. Δεν μας πείθεις, Κωστή, άσε. Δεν μας πείθεις. Όχι, δεν μας πείθεις. Λοιπόν. Δεν μας πέφτει με τίποτα, Βένιο! Έχουν τρυπήσει το καϊμό τσαλάν. Θες ένας λοιπόν πολύ ωραίος, μου στείλες τρώμα με τρύπα στη μέση. Μου βάλε, δεν θυμάμαι τώρα ποιο παλικάρι, μια φωτογραφία καταπληκτική. Λοιπόν. Το έχουμε χάσει ρε φίλε, σαν μικρά παιδιά πανηγυρίζουμε. Έτσι πρέπει. Είμαστε εκτός τόπου και χρόνου και εκτός εαυτού. Όλα τα εκτός εμάς έχουν πέσει. Και δεν μασάμε και από εκτός έδρας, ε. Έτσι. Δεν μασάμε. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία, αρχηγάρα ο Αντελίνο, τι ήταν άραγε ο Λίνο. Να σε θυμίσω την αγάπη σου. Βέβαια. Ρε φίλε, μεγάλη, όταν έχεις μεγάλη, το Λίνο. Δεν θα έχεις τον Αντελίνο. Δεν θα έχεις μετά τον Αντελίνο. Ξέρω ότι στάζει μέλι το στόμα σου μιλώντας για τον Λίνο. Τεράστια αγάπη. Θα σου πω ένα πράγμα μόνο, μου επιτρέπεις μια πολύ μικρή διακοπή. Ναι. Κάνουμε τότε εκπομπή με τον φίλο μου, τον παντοτινό φίλο μου, τον Κυριάκο τον Κύρτσο, και κάνουμε εκπομπή νομίζω στο Europe 1 ή στο TV Θεσσαλονίκη. Και μέσα στο πλαίσιο της χιουμοριστικής κάναμε και ένα μισάωρο συνεντεύξεις. Κανονίζω λοιπόν να πάω στο ξενοδοχείο στο Κεπίνσκι να κάνω μια συνέντευξη με τον Λίνο. Έχουμε συνεννοηθεί, πηγαίνουμε με το συνεργείο και έρχεται. Μου κάναν τρομερή εντύπωση δύο πράγματα. Ένα, το πόσο ταπεινός ήταν κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, κοιτούσε το πάτωμα. Ένας άνθρωπος που είχε 700 συμμετοχές, 800 δεν θυμάμαι, χρόνια στον ΠΑΟΚ. Με το βλέμμα του στο έδαφος, ποτέ δεν παρασύρθηκε να πει μια κουβέντα παραπάνω. Ένας τόσο σεμνός τύπος. Και το δεύτερο που είχε κάνει εντύπωση ήταν τον τελείως στεγνός Μένιο. Παρότι ήταν σε προχωρημένη όλες ηλικία. Όλες οι προσωπικότητες αυτόν τον χαρακτήρα έχουν, φίλε. Τι να και πω. Γι' αυτό μας κερδίζουν. Είναι μεγάλη μου καψούρα, να ξέρεις, εγώ τον βάζω δίπλα στον Πάμπλο. Τον Λίνο τον βάζω δίπλα. Ναι. Τα τελευταία σχόλια δικά σου, και θα κλείσουμε με αυτό, ήταν για τον Αντελίνο. Μπορείς ρε Λίνο, για τον Αντελίνο λέω. Για τον Λίνο ήταν, μπορείς άλλο ένα εξάμηνο. Και εγώ σου είπα εκείνη την ημέρα, είμαι πολύ χαρούμενος που αποχωρεί στο πικ που λέω και στο χωριό μου. Ναι. Ήταν μεγάλη υπόθεση φίλε και είμαι χαρούμενος γιατί τον έχουμε στο μυαλό μας όπως ήταν τεράστιος. Σωστό. Πριν φθαρεί. Μεγάλη υπόθεση η ιστεροφημία. Γεια σου Μένιο! Τον χάσαμε. Λοιπόν, φιλιά σου Συντριβανίσιου. Βάλε το ροκ. Βάλε το ροκ του Συντριβανίσιου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Αυτό πυρπολήθηκε ο τρίτος που περίμενε 47 λεπτά με το δίκαιό του άνθρωπος, ο Ιώβ. Πάμε στον Μέθε επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσανε και αυτοί μαζί αγκαλίτσα. 23-10,
2-87-888. Πάμε στον Μέθε. Επόμενο. Καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Έλα, καλημέρα. Τώρα σε ακούμε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Βεβαίως. Τους έριξα όλους. Τρία μαρκαρίσματα με τις τάπες στη γάμπα, όπως έφευγαν στην αντεπίθα. Τρομερό τάκλινγκ έχεις κάνει. Τρομερό. Είναι η μέρα μου σήμερα, γι' αυτό. Καλημέρα, ψυχούλα. Καλώς την είναι. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ. Καλά. Λοιπόν, επειδή έχω καιρό να κερδίσω και επειδή έχει πάρα πολύ καιρό να με βάλει σε κλήρωση, γράψε Στέλλα Λάκωμα 287. Άρα Στέλλα, 287. Ναι, γιατί θέλω την κουζουνομηχανή, χάλασε η δικιά μου. Βεβαίως, γι' αυτό τη σκληρώνουμε. Και είμαι, ξέρεις τώρα τι με θύμισες με το Λίνο που έλεγες. Είναι και πολύ πόντιος, ξέρεις. Εδώ όταν ερχόταν στον Κλάουζο, μια φορά και τον μαθαίναμε πόντια, να μιλάει και να χορεύει. Έτσι, ένα γέλιο, ένα υπάρχει. Γέλιο, ένα τελώδιο τώρα τι, που με πήγες. Τι έλεγε, πήγες με τον, τον να λελεύω, να λελεύω τα τσιτσίας και τέτοια. Εγώ τον, είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλό. Και εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ τον Λίνο. Ήταν έτσι ωραίος στεγνός, αλλά είχε και πολύ γέλιο. Και τον έλεγα, με καθόταν κάτω, τον έλεγα να λελεύω τα κάκαλα. Κοίταζε το κλασσέλι, τι έλεγε αυτό, τι λέει αυτή. Χρυσό παιδί. Πολύ καλά, μετά σηκωνόταν τον μαθαίναμε να χορεύει πόντια. Τι γέλιο έκανα με τον Λίνο. Τι υπέροχος άνθρωπος. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Με έβαλε στην κλήρωση. Αυτά, όλα καλά. Μη στεναχωριέσαμε, είσαι Αντελίνο Μπασκαλά. Είμαστε τα μπλούγι, το λέμε. Εμείς το πιστεύουμε, δεν πειράζει, μην το πιστεύεις. Εντάξει. Εσύ μην το πιστεύεις, θες να... Άσε με εμένα. Εγώ πρέπει εδώ να είμαι εμένα, άμα μ' αφήσεις. Πιο χειρότερος από όλους. Δεν με κρατάς με τίποτα. Πρέπει όμως, επειδή έχω καεί πουλάκι μου, άσε με εμένα. Ας είμαι στην τραμπάλα το αντίβαρο της λογικής. Γιατί πέρσι δεν πηγαίναμε να το πάρουμε. Γι' αυτό λοιπόν, ακόμα και αυτά τα επεισόδια που έγιναν, πολύ μου βρωμάνε την Κυριακή. Εγώ και εγώ πολύ ήσυχος τους είδα. Λέω ρε μήπως τα στημένο. Επειδή είναι ικανή για όλα, Στελίτσα μου γλυκιά. Είναι ικανή για όλα αυτοί. Δεν έχουν ούτε τσίπα, ούτε θεό, ούτε φραγμούς, ούτε ηθικές αρχές. Δεν έχουν τίποτα. Μόνο και μόνο για να μην με δουν να το παίρνω. Και επειδή ξέρουν ότι θα είναι η αρχή μόνο, θα κοιτάξουν να κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι. Λοιπόν, φιλιά την τζόφα μου, τη Σοφία μου να την... 31 Μαρτίου! 31 Μαρτίου, ελάτε στο ναό απ' έξω να δώσουμε χαρούμενο αίμα! Εγώ δεν δίνω αίμα. Έλα ρε πουλάκι μου, γιατί εγώ μπορώ! Ούτε εγώ μπορώ. Δεν με αφήνει. Για τέτοιο για τζελέ θα έρθω, γιατί έχω καιρό να σε δω. Ελάτε να τα πούμε από κοντά. Ελάτε. Φιλάκια στο νεοπούλα μου, στην τέτοια κυβέρνηση με στέλνει κάθε μέρα χαιρετίσματα. Στην Βανανιδωράκη. Ναι. Έτσι. Φιλάκια και εκεί, άντε. Γεια σου Στέλλα μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί. Γιώργο! Μια εβδομάδα δεν θα έχουμε, θα φύγω. Αύριο το πρωί πετάω. Γι' αυτό σου δίνω ένα ου να το πάρεις μαζί. Μεγάλο, όλη τη θετική μας ενέργεια. Φαντάσου τώρα το Λίνο με τη στολή του πόντιου να γορεύει. Το έχει, γιατί ήταν στεγνός και ευθυτενής. Δεν είχε ποτέ κοιλιές ο Λίνο. Μεγάλη καρδιά. Σαν τώρα θυμάμαι καλοκαίρι ένα μάτς που έφυγε από την εστία μπροστά στη θύρα 4 να πάει στη θύρα 8 μπροστά να κάνει τάκλινγκ. Και σηκωθήκαμε όλοι όρθιοι. Τον αποθεώσαμε στα 36 του 37. Μεγάλη καρδιά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται και δεν πρόκειται κανένας οπαδός φίλαθρος του ΠΑΟΚ να τους ξεχάσει. Ούτε. Είναι από τους παίχτες οι οποίοι δώσανε και την καρδιά τους και την ψυχή τους. Δεν ξέρω αν είδατε, αν δεις και εσύ Γιώργο, τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή στο Open ο Μάτος. Ναι. Στον Ατρίδη. Στον Ατρίδη ή στην Βαλένθια, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων στο Open. Θυμάμαι μία κουβέντα μου κάνει εντύπωση που είπε το εξής. Μιλάω λέει με τον Κουερίνο, γι' αυτό σας έχω πει, υπάρχουν άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα και είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά τους. Ο κύριος Νέτο με κάπα κεφαλαίο. Τι είπε, όπως λέει βλέπουν τον Νέτο και του λένε λέει για εκείνο το γκολ που είχε βάλει με την ΑΕΚ και του λένε όλοι ακόμα τόσα χρόνια μετά, θέλω και εγώ όταν θα έρχομαι λέει, μετά από 20 χρόνια στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη
να μου λένε ότι υπήρξα μέρος της ιστορίας με τον γκολ μου στο Αγρίνιο, ότι πήραμε το πρωτάθλημα, το double για τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε. Δεν σβήνονται αυτά, φίλε μου. Αυτό, Γιώργο μου, και όλοι εσείς που ακούτε ζουμουσάκια μου, δεν είναι να κάνει ούτε με χρήματα, ούτε με συμβόλαια, ούτε με πριν. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι όλοι μοσχοπληρωμένοι, τακτοποιημένα όλα. Αυτό έχει να κάνει με τη φιλοδοξία. Ο Βιερίνια γιατί σκυλιάζει? Για τα λεφτά? Για τη δόξα? Βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Έπαιξε σε ο άνθρωπος το... μιλάει. Τελείωσε. Τι να λέμε τώρα. Αγάπησε την Ελλάδα και τον ΠΑΟΚ πιο πολύ και από την αρχική του την ομάδα. Δεν υπάρχουν λόγοι για αυτόν τον άνθρωπο. Το πώς να το χαρακτηρίσεις. Δηλαδή, τι να πεις. Όταν μιλάω για τους Έλληνες και τους ξένους, Γιώργο, αλήθεια το λέω. Χωρίς να κάνω δεύτερη σκέψη, τον βάζω στους Έλληνες. Μου φεύγει η σκέψη όταν λέω ποιοι είναι οι Έλληνες. Πόσους Έλληνες έχουμε στην ομάδα? Λέω Λιμιός, ο Πέλκας, ο Πασχαλάκης, ο Βιέρη. Πάει το μυαλό. Έδωσε τα πάντα. Το θεωρώ εκεί, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Είναι από τους ανθρώπους, από τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι περάσαν από την ομάδα μας, οι οποίοι δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Μπορεί να ξεχάσει έναν Σαράφη, μπορεί να ξεχάσει έναν Γιώργο Κούδα, έναν Κώστα Ιωσήφιδη κτλ. Όλοι αυτοί που είδωσαν και το τελευταίο τους για αυτή την ομάδα. Δεν θα πρέπει ο κύριος Μίχελ, τον οποίο επενέσαμε για κάποιες κινήσεις που έκανε, π.χ. του Μάτος που λέμε τώρα, που ήταν 100% δική του κίνηση. Που είχε πει το Βιερίνια. Δεν θα πρέπει ο κύριος Μίχελ να το έχει σκυλομετανιώσει που δεν ήθελε το Βιερίνια στον ΠΑΟΚ. Τι πρέπει να σκέφτεται τώρα? Ή να βγει να πει ότι παιδιά, εγώ δεν ήθελα, αλλά τώρα προσκυνώ το μεγάλο αρχηγό. Και το ξαναλέω, όταν λέγαμε καλά λόγια για τον Μίχελ, π.χ. ο Μάτος. Τον συγχωρούμε, γιατί... Προφανώς έκανε τεράστιο λάθος. Αστοχία, μεγίστου. Φαντάζεσαι η οικογένεια Σαββίδη να έκανε το δικό του χατήρι και να έλεγε εντάξει, αφού δεν τον θέλει ο διευθυντής, ο τεχνικός, δεν τον φέρνουμε. Τι δεν θα είχαμε ζήσει. Δεν νομίζω να μην τον έφερνε, γιατί ήταν δυσπόθος όλων των φιλάθλων και οπαδών του ΠΑΟΚ. Τον θέλαμε το Βιερίνια. Εγώ δεν το ξεχνάω ότι δεν τον ήθελε. Με είχε πειράξει, αλήθεια σας το λέω. Και, αλλά... μέσα, και μέσα στη χαρά, ωραία είναι να θυμόμαστε που και που τι είχε γίνει. Τον συγχωρούμε γιατί μας έφερε και άλλους παιχταράδες, εντάξει. Φυσικά. Τέλος πάντων, σας χαιρετώ. Ελπίζω να τα πούμε, γιατί ξανά με το που γυρίζω ξαναμπαίνω μέσα για να κάνω μια εξέδεση. Όλα θα πάνε καλά. Παλικάρι, πάω και σε αυτούς. Να είστε καλά, 4-16 να πάρω να κάνω ψωμί. Έγινε. Καλή μου μέρα. Γεια. Δεν είναι μόνο, δεν είναι αρτομηχανή, έτσι. Είναι παιδιά, κουζινομηχανή. Γλυκά αυτά, καταπληκτική. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ο Λάμπρος ο Ταρίφα. Γεια σου ρε Λάμπρο. Γεια σου ρε Ταρίφα. Σας πέφτε εσάς. Πώς το λέτε το ταμπελάκι ρε παιδί μου, θύμισε μου τώρα το... Η κουκούλα που πάνε, η κουκούλα. Μπράβο, η κουκούλα πέφτει. Ποτέ φίλε, ποτέ. Και άμα θα αρχίσουμε να φοράμε και το σκουφί του Λουτσέσκου. Ακούστε ρε γκάις τι έχω πάθει. Υπάρχει τραγούδι έτσι, αλλά δεν το έχω βάλει. Δεν μου πέφτει με τίποτα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα φοράμε και το σκουφί του Λουτσέσκου στο κάτω-κάτω από πάνω την κουκούλα. Πάμε μαζί. Μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Μην ξαναβγάλεις. Μην ξαναβγάλεις. Έκανε ένα τόπιμα. Το έβγαλε, δεν το φάρεσε προχθές ο Αγρίνιο και μετά αναγκάστηκε να το βάλει λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Μα τώρα. Και έγινε το μεγάλο μπαμ. Μα είναι λοιπόν... διακινδυνεύεις με αυτά τα πράγματα. Σύστημα αλλάζεις. Αλλάζεις σύστημα να παίξεις, ξέρω εγώ, 3-5-2. Όχι. Να παίξεις 4-4. Αν και το άλλαξε το σύστημα, αν είδατε. Βγαίνει. Όταν βάζει το Σφιντζέρσκι. Πρόσεξε. Βγάζει το Σφιντζέρσκι και δεν παίζει ένα καθαρό 4-4-2. Περνάει τον Μπίσεσβαρ αριστερά και πάει ο Πολωνός και παίζει λίγο πίσω από τον Άκπομ. Το επιτελικό. Ακριβώς. Σαν ένα ψευτοδεκάρι. Εκεί το γυρίζει το παιχνίδι. Έτσι. Είπαμε, έχω στρατηγό Κώστα. Ας βγαίνουν μερικοί και να μου λένε ότι δεν έχουν και τερματοφύλακα και προπονητή. Εγώ έχω και προπονητή, μεγάλο στρατηγό και τερματοφύλακάρα. Ο τερματοφύλακάς μου πάλι πάνω στη γραμμή βγάζει μια δυσκολότατη κεφαλιά. Θα με αφήσει να πω αυτά που θέλω, για να μην αγόρι μου, εδώ είμαστε γι' αυτό, για να συζητάμε. Έλα, αγοράκι. Λοιπόν, επιγραμματικά, προσωπολατρία είπαμε δεν κάνει να έχουμε όταν αγαπάμε μια ομάδα. Αλλά επειδή παντού υπάρχουν εξαιρέσεις, όταν έχεις, το έγραψα αυτό και στο Facebook, γιατί όταν έχεις έναν Αντζελίνο Βιερίνια μέσα στην ομάδα, τότε υπάρχουν και εξαιρέσεις και κάνεις και προσωπολατρία. Κοίταξε, στο συγκεκριμένο άτομο. Να σου πω κάτι, μια μόνο μικρή παρατήρηση. Ναι. Ο έπαινος και τα κολακευτικά λόγια
Και ο σεβασμός σε ένα τόσο τεράστιο αθλητή δεν είναι απαραίτητα προσωπολατρία. Το έχω πει πολλές φορές. Έτσι. Εννοείται, δηλαδή, απλώς λέμε ότι τώρα σε τι τόσο πολύ. Μα δεν λέμε μόνο αυτός και τίποτα άλλο. Το λέει και ο ίδιος. Είμαι αρχηγός ανάμεσα σε εισάξιους συμπαίκτες. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλος άνθρωπος. Είναι τεράστιο. Και χαρακτήρα μεγάλο έχει. Κατάλαβε, δεν εκμεταλλεύεται τους επένους που δέχεται προσωπικά για τον εαυτό του, αλλά βάζει μπροστά την ομάδα. Γι' αυτό είναι και μεγάλος και τεράστιος αρχηγός. Λοιπόν, κάτι άλλο. Θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα μέσω της εκπομπής σου στον Υφυπουργό Αθλητισμού κύριο Βασιλιάδη. Επειδή τη λένε τώρα τελευταία αλλάξανε και τον νόμο, τον αθλητικό νόμο, έτσι. Ναι. Δηλαδή, κύριε Βασιλιάδη, με τους συμβούλους που έκανες τον ειδικό αυτό τον νόμο, τι κατάλαβα εγώ τώρα, Κωστή μου, ότι είμαι έρμεο του κάθε αθλητικού δικαστήγου τύπου Καποδίστρια ή και της άλλης, πώς τη λέγανε, Σκουρλέτη, τι λέγανε, πώς τη λέγανε την πρώτη που αλλίωσε το φύλλο αγώνα τότε με τον Ερωτόπουλο που έγινε το Σκουτέρι. Περσινό. Ξέρω εγώ πώς τη λέγανε. Κάπως λέτε. Έτσι τη λέγανε, λοιπόν. Άρα εμείς είμαστε έρμεο του κάθε αθλητικού δικαστή, του κάθε διαιτητή, γιατί αν μας πει κάποιος στην οποιαδήποτε χώρα της Φιλίου ότι κινδυνεύει κάποιος αντίπαλος από ένα ρολό χαρτάκι, έτσι, παρά από ένα μαχαίρι σύμφωνα με τα καταγγελόμενα του υπεύθυνου επικοινωνίας του Ολυμπιακού, θα ήρθε μόνο για ανέκδοτα να λέμε. Και όμως έγινε ο μεγάλος χαμός για ένα ρολό χαρτί. Ρώτησα και χθες, δεν ξέρω αν άκουγες. Έχεις κοπεί ποτέ με χαρτί, με α4? Τι πόνο κάνει το άτιμο? Έχεις κοπεί ποτέ? Με εφημερίδα! Έχεις κοπεί, σου σκοπεί. Μια γραμμή! Είναι. Πεθαίνεις, φίλε! Μετατόπιση σπονδύλου, άλλος μόνο που δεν έμεινε στον τόπο. Άστο, φίλε. Άστο. Κατάλαβες. Λοιπόν, απλά, γιατί το λέμε τώρα αυτό, Λάμπρο. Προχθές μπήκε και για μένα η σφραγίδα ότι πέρσι ήταν κάραστη. Αυτό φωνάζουμε όλο τον χρόνο δηλαδή. Απλά η υποκρισία τους, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, ξεβρακώθηκαν τελείως. Φάνηκε τώρα που βγήκε να ξαναπαίξεις. Έτσι. Ξέρεις τι είναι εδώ που λέει το πάσο φορητό του λαού, ότι έσκαψα το λάκκο σου για να πέσεις μέσα. Και έπεσα εγώ ίδιος μέσα τελικά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ πέρυσι κάναν τα δύνατα δυνατά για να μας διαλύσουν και διαλύθηκαν με παρασκήνια και πέσανε οι ίδιοι τους μέσα στο λάκκο και διαλυθήκαν. Ήδη ο Παναθηναϊκός ή αλλιώς, όπως το λέει ο τρελός ο 8-10ας, είμαστε όλοι ανήψια της Θείας Δίκης, παιδιά. Μπορεί να αργεί κάρμα, λίγο. Το κάρμα που λένε. Ακριβώς, άλλος το λέει κάρμα. Μπορεί να αργεί λίγο, μπορεί να ταλαιπωρείσαι. Συνήθως ταλαιπωρείσαι. Συνήθως περνάς λούκι. Δεν είναι κάτι. Συνήθως αυτό το πράγμα σε διαλύει, αλλά αργά ή γρήγορα θα βγεις, θα βγάλεις το κεφάλι έξω και θα πάρεις αναπνοή και θα είσαι και πολύ περήφανος. Και ένα τελευταίο να πω, καταρχήν είναι 900 είναι τα τρία τελευταία, μην το ξεχάσω στο τέλος. Και ένα τελευταίο να πω, ρώτα λίγο στην ΠΑΟΚ, η Ξάνθη πόσες προσκλήσεις δικαιούται στον αγώνα Ξάνθη? Δεν ξέρω αν θα δώσουμε εισιτήρια στην Ξάνθη. Γιατί απειλούν ότι δεν θα κατεβούν άμα γεμίσει το γήπεδο τους Παοξίδες. Ας μην κατεβούν. Πάνε το χαμπάρι και στην Ξάνθη. Δεν θα γεμίσει μόνο το γήπεδο, θα γεμίσει και η πόλη τους θα γεμίσει. Και θα πέσει ζωστό χρήμα από τα ΠΑΟΚ και όλα που θα πάνε. Επειδή έχω πάει αρκετές φορές εκεί με τον ΠΑΟΚ, θέλω να πω ότι η πόλη όχι απλά παίρνει ζωή, όχι απλά γεμίζουν οι ταβέρνες, τα περίπτερα, τα σαντουιτσάδικα, οι καφετέριες, όχι μόνο. Έτσι, και είναι και μια πόλη που είναι κοντά μας, τη σεβόμαστε πάρα πολύ, την Ξάνθη. Έτσι. Είναι μια κριτική πόλη, τους αγαπάμε, τους γουστάρουμε, τους ξανθιώτες, έχει πολύ ΠΑΟΚ στην Ξάνθη και θα έρθουν και τα δικά μας τα παιδιά να δούνε το διπλό και θα φύγουν. Όμορφα και ωραία. Ένα πανηγυράκι θα γίνει εκεί. Αυτό. Ένα πανηγυράκι. Ένα ωραίο κομβόι. Θα γίνει στην πόλη μας. Να χαιρετήσουμε τη ΣΕΚΑΠ, περνώντας για να πάμε στην Ξάνθη, στα αριστερό μας χέρι, θα χαιρετήσουμε τη ΣΕΚΑΠ που την έσωσε από τα χέρια του Τούρκου ο Ιβάν Σαββίδης, του Τούρκου ιδιοκτήτη, του καινούριου που προοριζόταν, να λέμε και μερικά πραγματάκια έτσι επιπλέον, αυτά που να τα θυμόμαστε, έτσι, αυτά για να τα θυμόμαστε. Δεν είναι κακό η μνήμη. Δεν είναι κακό πράγμα. Όχι, όχι. Ειδικά σε ένα τέτοιο ενεργέτη που έχει η Βόρεια Ελλάδα, έτσι, που ακούει το όνομα Γιάννη Σαββίδης. Φιλιά, φιλιά. Καλή γεια σου, Λάμπρε. Σε έβαλα 900, είπες, έτσι. Okay. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο. Αυτές τις 4 γραμμές που είναι μέσα να πάρουμε και μετά να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Ναι! Κουβάκια! Επόμενος! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Good the boy! Κώστας Λόντον! Έλα ρε Λόντον! Έλα ρε Λόντον! Πού είσαι ρε Λονδίνο!
Προσπαθούσα να θες, φίλε, δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή με τίποτα. Άξι. Τι γίνεται. Φτύστε μας να μην μας ματιάσετε. Φτού. Με πήρα λίγο το σκάλι, κάτσε να καθαρίσω λίγο το γυαλί, γιατί πήγε πάνω στο φακό του γυαλιού το αυτό. Για πες, αγοράκι μου, σε ακούω σαν να είσαι εδώ δίπλα, αδερφέ. Πάντως. Τα κάθαρα. Έτσι είναι. Εκεί δίπλα είμαι. Για πες, Λόντον. Εκεί δίπλα είμαι. Έτσι, περιμένω, έτσι σας περιμένω πώς και πώς. Τα εισιτήρια τα έκλεισα, οπότε εκεί δίπλα είμαι. Μπράβο. Έτσι σας νιώθουμε, να ξέρετε. Ναι. Να ξέρετε. 5 Μαΐου θα είμαι εκεί. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Δεν θα χωρέσει η πόλη. Τον κόσμο. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν θα χωρέσει. Δεν θα χωρέσει. 91 Κώστας, να μην σε χάσω. Κάτσε. Για να κάνει μαμά γλυκό. Η Μανούλα, είδες. Σου στέλνει πράγματα. Ε, ή... Ναι, ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Το τάπερ το παραδοσιακό, τάπερ και τάκανερ. Η Μανά. Έτσι. Μπράβο. Μια φορά το μήνα έρχεται πακέτο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Άρα σαν τη μάνα δεν έχει, ρε παιδιά. Δώστε λίγο δεν σημασία περισσότερο στις μαμάδες και στους μπαμπάδες, όσοι μπορείτε. Ακόμα, έτσι. Τι ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Αγόρι μου, έτσι, έτσι. Ωραίες κουβέντες για τη μαμά, αλλά ας πάμε λίγο στον μπαμπά. Τον Βιερίνια. Τι ΠΑΟΚ ήταν αυτό. Χαζέψαμε, εντάξει. Είπα Τσούπα θα βάλει κόλμη, φίλε, το βάλε, αλλά δεν. Το βάλε. Θέλουν όλοι, είναι συνεννοημένοι ρε. Ο Ρασβάν. Τι άλλο πρέπει να κάνει. Ο Ρασβάν που βάζει άλλους και βαράνε τα πέναλτι. Οι διαιτητές που τα κυρώνουν 47 γκολ κάθε εβδομάδα. Θέλουν μποφίλιο. Τους έχω δικλίδα, θα κλαίνε όταν καταλάβουν τι δικλίδα έχω. Θα κλαίνε. Εντάξει, μοιράζει. Έτσι, ωραία. Πού το βλέπεις το μάτς εκεί, Κώστα? Θα πάει να κάνει στο σύνδεσμο, πάω και τα βλέπω. Και στον κύριο Γιώργο που θα πάει να κάνει την εξέταση, δεν κατάλαβα καλά. Θέλω μπλούζα Λόντον, έχετε βγάλει μπλούζα και Λόντον. Έχουμε. Θέλω. Έχουμε. Θέλω. Εγώ ποτέ δεν ζητάω ποτέ. Ωραία. Δεν ζητάω ποτέ. Μόνο και μόνο ωραία. Για την ψυχή. Δεν βλέπεις, κάνω προσωμείωση, έτσι. Κάνω προπόνηση. Δεν λέω υπόσχομαι, λέω θα σου. Ναι, αγόρι μου, έλα. Χαβαλέ κάνω, άστε, μην. Όχι, δεν υπόσχομαι, λέω θα σου φέρω και θα σου φέρω. Η γυναίκα μου ανοίγει την τουλάπα και είναι μια κρεμάστρα που έχει καμιά 80 φανές. Λέει δεν παντρεύτηκα άντρα, λέει το ζωρό παντρεύτηκα. Έτσι. Έξτρα λάδι. Δύο έξτρα. Έξτρα ή δύο έξτρα. Έξτρα θα ήθελα πολύ να είμαι. Είμαι χούχουλου. Χούχουλου. Μάλιστα. Γεια σε όλους. Ζούμε σου. Γεια σου Κωστάκι μου. Να σε καλά αδερφέ. Να σε καλά. Μια τεράστια ομπρέλα ανοίγει ο ΠΑΟΚ. Η εκπομπή. Το ζούμε σου. Βγαίνει ο ένας από το Λούτενσάιτ, βγαίνει ο άλλος από τη Στοκχόλμη, βγαίνει ο άλλος από τη Μελβούρνη, βγαίνει ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη, βγαίνει ο Κώστας από το Λονδίνο, βγαίνει ο άλλος από τη Φραγκφούρτη, ο Κώστας, βγαίνει ο πρόδρομος, να πούμε, ή ο Γιάννης από τη Στοκχόλμη, βγαίνει. Αυτό είναι μια τεράστια αγκαλιά. Τι μαγικό που είναι αυτό το μαραφέτη, ρε παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Η μαγεία του ραδιοφώνου σε συνδυασμό με τη μαγεία του ίντερνετ. Γιατί όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε ραδιόφωνο, ένα σταθερό τηλέφωνο είχε και τίποτα, ούτε μηνύματα, ούτε ίντερνετ, ούτε τίποτα. Μέχρι πού είναι η κεραία σας, μας ρωτούσε ο κόσμος. Μέχρι τη Λάρισα, λέγαμε σε εγώ. Σας ακούμε, φεύγω παιδιά, σας ακούω μέχρι εκεί, έλεγε ο άλλος. Τώρα κάνει έτσι ο άλλος κλικ και πηγαίνει στη Μελβούρνη στη δουλειά του ή πηγαίνει στη Νέα Υόρκη στη δουλειά του ή πηγαίνει στο Λονδίνο οπουδήποτε και μπορεί να σε ακούει και είσαι εκεί. Ε, δεν είναι συγκλονιστικό ρε παιδιά αυτό. Αν μας το λέγανε τότε θα τον περνάγαμε για τρελό. Ναι, καλημέρα. Και στο καμπάκι βγαίνει άλλος από Μόναχο. Έλα ρε φίλε! Έλα ρε Μίνχεν! Έλα ρε Άχτεν! Άχτεν ο Ντατζέχτης Μίνχεν! Άχτεν ο Ντατζέχτης. Λοιπόν φίλε, επειδή δεν μπορώ να μιλήσω πολύ, κάνε μια χάρη. Για όλους αυτούς που πονάνε, που η ομάδα πάει τρένο και πονάνε, ναι. Θα πεις τον ηχολήπτη σου το αστέρι να βάλει από Αφρικα Μπαμπάτα για χαλή. Το έχουμε εδώ, το έχουμε εμείς. Πού πονάνε, πού πονάνε, το έχουμε έτοιμο. Όπως επίσης την ατάκα που ρωτάμε κάθε φορά αυτόν που πονάει. Γιατί το έχω το ερώτημα. Υπάρχει το ερώτημα. Κάθε φορά. Έτσι. Εγώ είπα, υπάρχει πολλοί κόσμος που αν το ρωτήσεις, σου κόβουμε ένα δαχτυλάκι από το ένα χέρι, το μικρό, ή να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θα σου πούνε το αριστερό ή το δεξί θέλεις. Μη γελάς και όση αλήθεια λέω. Ένα δαχτυλάκι, το μικρό. Θα το φάμε από τη μέση, ρε παιδί μου. Θα είναι κολοβό. Θα είναι σαν κάτι ουρές που έχουν κάτι τσιουάουα. Σε πειράζει. Ή θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, double. Ή θα σου κόψουμε το μικρό το δαχτυλάκι. Το αριστερό ή το δεξί. Πάρτο. Και τα δυο μαθες. Και είναι πολύ φυσιολογικό έτσι. Είναι normal. Καλημέρα σας. Καλά, ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς. Στέλιο.
Καλά. Θες να πάρουμε μετά το διάλειμμα να έχουμε την άνεσή μας. Τάκα, τάκα θα πω. Τάκα, τάκα. Το πολύ το τάκα, τάκα κάνει το τηλεφώνημα εκπληκτικό. Το 89-90 φίλε σκαστή μας τα φαντάρια στην Ξάθη, το μισό στρατόπεδο έξω για να πάμε να δούμε την Παοκάρα. Δεν υπήρχε, φίλε. Άδειασε το στρατόπεδο. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Έτσι. Όμορφη, δηλαδή, πολύ ωραία πόλη, με πολύ ωραίο κόσμο, πολύ ΠΑΟΚ. Όπως είπες, θα τους δώσουμε 100 εισιτήρια, φίλε. Τους στάνουν και τους περισσεύουν, τόσοι είναι κάθε Κυριακή, δεν είναι παραπάνω. Έτσι. Κωστή, δεν εφησυχάζουμε σε τίποτα. Αυτοί δεν μπορούμε ποτέ να ξέρουμε τι έχουν στο μυαλό τους. Όχι. Εγώ το μόνο που φοβάμαι είναι ότι μόνο στο τελικό εκεί, άμα θα βρεθούμε πιθανόν με την ΑΕΚ, ότι μπορούν να στήσουν τίποτα. Αυτό, τα μάτια 44. Όταν έρθει η ώρα για εκεί. Ένα-ένα. Και επειδή και για το Λίνο που έγινε κουβέντα σήμερα, ο Λίνο, ας το πούμε, ξεχάστηκε σχετικά γρήγορα, γιατί αυτός που τον αντικατέστησε ο Μάτους ήταν επιχταράς και είναι επιχταράς, κατάλαβες. Αν ήταν κάποιοι άλλοι, κάποιος άλλος και είχαμε πρόβλημα, θα το θυμόμασταν πολύ πιο γρήγορα. Μα κοίταξε, άλλη θέση έπαιζε ο Λίνο, άλλη ο Μάτους. Ο ένας ήταν, είναι δεξιά άκρο, ο Λίνο ήταν αριστερά, έτσι. Αριστερό μπακ ήταν ο Λίνο. Ναι, εγώ έκανα λάθος. Έκανες λάθος. Από την ανάποδη, παιδιά. Βραζιλιάνοι και οι δύο, σπουδαία μπακ, φαντάζεσαι να συνυπήρχαν δεξιά ο Λίνο και δεξιά ο Μάτος και αριστερά ο Λίνο. Αλλά ήρθε πάλι ένας που είναι ο Πορτογάλος. Στην ουσία είναι, παιδιά, αυτοί είναι, μιλάνε την ίδια γλώσσα. Έτσι. Βλέπετε ότι με τους Βραζιλιάνους και με τους Πορτογάλους έχουμε πάντα έχουμε καλές ιστορίες. Προσαρμόζονται εύκολα, αγαπούν τον ΠΑΟΚ, τους αγαπάμε κι εμείς. Είναι κοντά στη δική μας νοοτροπία. Κωστή, και να ανέχω το ρόλο να γελάσει ο κόσμος. Ρίχτω. Κατεβαίνει ένας χωριάτης, θέλει, τον είπε η γυναίκα τώρα, να πάρει προφυλακτικά, αλλά αυτός δεν ξέρει πώς θα τα ζητήσει, πώς θα κάνει, μπαίνει σε ένα φαρμακείο, ο φαρμακοποιός είναι λούλα. Ναι. Μπαίνει μέσα, λέει, θέλω να κουτί προφυλακτικά, λέει, τον πήρε χαμπάρι τώρα από χωριό, ήταν βρατισμένος, του λέει, τι νούμερο, λέει, δεν ξέρω, λέει, και έχει ένα νοβουπάν, λέει, πήγαινε, λέει, βάλει την εκεί μέσα, λέει, τη μετρήσουμε, ναι. Πάει, ο φαρμακοποιός από μέσα, του ξηγέται ένα γρήγορο. Α, μάλλον ο χωριάτης τρελάθηκε. Βγαίνει έξω, του λέει τελικά το νούμερο 4. Ράσε το 4, λέει. Τον Εβουπάν το πουλάς, λέει. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Τέλειο. Λοιπόν, τέλος πρώτης ώρας. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ, Παπουκίνης Νικολαίδης. Καταπληκτικό, υπερατού δώρο τα μηνύματα. Και σήμερα τελειώνουμε και κάνουμε την κλήρωση για την κουζινομηχανή. Εννοείται θα βγάλουμε και τον τυχερό ή την τυχερή στον αέρα στο τέλος. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 όλα τα μηνύματα. Για υπερατού δώρο αξίας 200 ευρώ συν. Και βέβαια, Ψαραγορά Αιγαίων, εκεί θα βρείτε το πιο φρέσκο ψάρι. 214.000 για την Αγίου Δημητρίου, 70, 69, 56, 66 για το Ρεόκαστρο. Και νηστίσιμα εκλεκτά. Δεν αφήνει μπαγιάτικο πράγμα στον πάγκο το Ιωαννίδης. Μυστήριος με αυτά. Το πετάει. Το πετάει, το κάνει γιάχμα. Και βέβαια, Νικολαίδης, καταπληκτικό. Ό,τι φάτε εκεί είναι νόστιμο. Ό,τι επιλέξετε στη ζαχαροπλαστεία, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και με υπέροχα καφεδάκια το πρωί και σφολιατοειδή και το μεσημέρι με ψωμάρες, βυζαντινό, ζαπάτα, ζυμωτό, μαύρο για τους διαβητικούς, τα πάντα, όλα. Και τουρτάρες και παγωτάρες τώρα που ζεσταίνει ο καιρός, το θερμόμετρο με velvet, την μπόσκο, γεύσεις με νάνα, μέλια, με διάφορα ωραία πράγματα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι, λίγο σαφέτη καιρό έχω να βάλω λίγο σαφέτη, ρε παιδιά. Δηλαδή, αγαπάμε ποιότητα. Αγαπάμε. Θα ξαναπώ στους ιδιοκτήτες του σταθμού, τους αγαπημένους μας ιδιοκτήτες, ότι εφόσον πάρουμε το πρωτάθλημα, ένα κλειδί θα χαθεί. Δεν ξέρω αν θα είσαι εσύ κι όσοι ή ο Δασκαλάκης. Θα καταπιούμε ένα κλειδί, θα κλειδωθούμε μέσα και θα βάλουμε φωτιά στο στούντιο. Ελπίζω να υπάρχει πυρασφάλεια. Δασκαλάκι να πάρω, δεν έρχεσαι, γιατί ρε, είσαι δυσκίνητος. Θα σε κλειδώσουμε και σένα μέσα ρε, θυσία. Τι έγινε, κάψα για τον Ιχολύπτε ρε, εντάξει. Πώς λένε, τι γίνεται ρε. Πάμε, πάμε, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, τέσσερις γραμμές περιμένουν, μπαμ μπαμ λέω. Λουκάς Καλβάς, κορυφαία ποιότητα εξάγει σε καμιά 40 χώρες στο εξωτερικό με τη συνταγή που έφεραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη. Μπείτε στο lukas.gr όπου μπαίνετε σε εκλεκτά, με ντερλικατέσες, σε εκλεκτά παντοπολία. Θα δείτε Χαλβάς Λουκάς, δοκιμάστε εξαιρετικές 13 γεύσεις, πραγματικά υπέροχες, υπέροχες γεύσεις από το Χαλβά Λουκά. Εννοείται ότι το κορυφαίο sports καφέ στην πόλη είναι το Domino, Μπότσαρη 132, 950, 950, όπως ανεβαίνετε την Μπότσαρη δεξιά. Εκεί θα βρείτε και VR προσωμιωτή και τραπέζια για μπιρίμπα και για PlayStation και 9 οθονάρες και
ένας υπέροχος προτζέκτορας, θα δείτε τα μάτς με καταπληκτική προσφορά, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, δυο μπύρες βαρέλι και μία ολόκληρη πίτσα, ένα δεκάευρο. Τι καλή προσφορά, πολύ καλή προσφορά. 9.50, 9.50 το τηλέφωνό μας. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε κουζινομηχανή Bosch Mam. 200 πλάς ευρώ η αξία της. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε στις 5 γραμμές, περιμένουν. Ναι, γεια σας. Έλα Κωνσταντίνο. Καλώς τον, ναι, καλώς τον Κωνσταντίνο. Έλεπε. Έλα αγοράκι. Καλημέρα, όμως, ό,τι κάνεις αγόρι μου. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, ένα πράγμα θα σε πω μόνο. Μη με βάλεις για την κουζινομηχανή, γιατί από ό,τι είπες κάνει γλυκά. Ναι. Άστο καλύτερα, γιατί να τα αποφύγουμε λίγο. Φαντάζομαι και ψωμί θα κάνει. Λογικά. Ναι, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι. Τώρα, μόλις είπε γλυκά, λέω άστο, γιατί μένα, ξέρεις, λόγω το ζάχαρο. Μας αρέσουν και τα γλυκά και άμα το έχουμε αυτό το πράγμα εκεί πέρα, ας το πάρει κανένας άλλος. Μπορείς να κάνουμε, μπορεί να κάνουμε στέβια, φίλε, μα θες. Ναι. Λέμε τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ για τα γλυκά φοβήθηκα που είπες. Ναι. Λοιπόν, Κωστάκη. Για πες. Είπες, είχες πολύ καλή εισαγωγή σήμερα, αναφέρθηκε στο Βιερίνια, σε αυτό το παιδί. Θυμάμαι τον τελικό του κυπέλου με την ΑΕΚ το 2-0. Όταν ναι. τον είδα εκείνο το πάθος που έβγαλε, που έσπασε την πινακίδα, λέω, παιδιά, το χρόνο το πρωτάθλημα το πήραμε. Δεν ξέρω για το κύπελο. Σωστό. Γιατί λέω, έπαιξαν αυτοί με την τρέλα μας, με την αρρώστια μας και θα το πληρώσουν. Έκαναν μεγάλο λάθος. Έκαναν μεγάλο λάθος. Δεν μας ψυχολόγησαν σωστά, Κώστα. Μπράβο. Σε λέει, έλα μωρέ. Περιστασιακά, εντάξει, όχι, χαρήκανε. Όχι, έλα μωρέ. Ξέρεις τι νόμισαν. Όχι. Ένα, ότι μπορεί ο Ιβάν να απογοητευτεί, να τρελαθεί και να πει φεύγω. Αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Όχι, θα σκοτωθούμε, ρε παιδί μου. Δεύτερον, ότι εμείς θα πούμε, μας το κλέψανε, απογοήτευση, το κεφάλι κάτω, τελείως. Τα παρατάμε. Τέλος. Άστο. Αφού δεν το πήραμε, πού να ξέρουν όμως για. Ρώτα. Αφού δεν ξέρεις, λοιπόν, ρώτα. Δεν πειράζει να ρωτήσεις. Το βλέπουμε το μάτς με ένα φίλο. Ήμασταν 4-5 άτομα από το Λιτόχωρο, Βάζελος. Βάζελος. Τέλος πάντων. Κανείς δεν είναι τέλειος. Ναι, το λέω, άκου να δεις. Είσαι από το ασπρόμαυρο Λιτόχωρο. Ένα μέρος με τεράστια ιστορία. Τώρα πώς έφυγες από το, πήγες στο χωραφόδρομο στα Χαντάκια, έγινες, πώς έχασες το προορισμό, ναι, σου. Μπράβο. Λοιπόν, με λέει θα αύριο το χρόνο, συγγνώμη, αύριο, θα το πάρει ο Γάβρος με 5 βαθμούς. Βάζουμε ένα στοίχημα. Εγώ δεν βάζω στοίχηματα. Λέει 50 ευρώ για τσίπορο και τέτοια όταν, εντάξει. Έτσι, να έχει και το τσίπορο μέσα γίνεται το πιο ωραίο. Ναι, ναι. Λέω ό,τι θες γράψει. Λοιπόν, τώρα που βλέπει ότι τελείωσε το παραμύθι, λέει πότε να τα πιούμε τα τσίπορα. Λέω δεν θέλω να πιούμε τσίπορα, από φίλο δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θα βάλουμε όλοι από 10 ευρώ να πιούμε. Ένα πράγμα όμως, αλλάζω το στοίχημα. Με λέει τι, όταν θα πάμε να σηκώσουμε το πρωτάθλημα 5 του μηνός, θα έρθεις μαζί μας. Θα έρθεις μαζί μας γιατί έχεις νεογέννη το γιο, να μην τον κάνεις βάζελο και τον χαντακώσεις. Κρίμας. Να πάει εκεί που πρέπει. Κρίμας το παιδί, λέει, κρίμας. Ακούστησε, ναι, λέω, ναι. Θα πάμε να πιαστούμε από τα φανάρια μαζί. Να δεις τι γίνεται, με ποιον κόσμο έχεις να κάνεις. Άσε αυτούς τους λικανάλατους, ρε. Από το Λιτόχωρο είσαι, το λέω. Έτσι. Δεν είσαι από άλλο. Έτσι, ρε. Τι κάνεις, μα τι κάνεις, τι κάνεις. Λιτόχωρο, υπάρχει κάτι άλλο στο Λιτόχωρο, φίλε, εκτός από πάω. Δεν υπάρχει. Ελώ, ρε, φίλε, τώρα. Βρέθηκα σε ένα γάμο πριν είναι χρόνια. Πάω, βρέθηκα σε ένα γλέντι σε μια ταβέρνα που είναι πάνω σε ένα ύψωμα, σε ένα βουνό και κάτω, ναι, φαίνεται. Ναι. Δεν ξέρω. Έχει τρομερά πράγματα. Λοιπόν, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, φίλε. Όλο το βράδυ δεν συζήτησαμε τίποτα άλλο. Μόνο, όχι, ρε, μόνο για πάω, τίποτα. Παιδιά, ο γαμπρός παράτησε την ύφη, ο κουμπάρος παράτησε την κουμπάρα, τα πεθερικά. Δεν συζητήσαμε τίποτα όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Ποιο θα πάρουμε, λοιπόν, ποιος θα φύγει. Θα πάρουμε μαζί μας τα παουτσάκια να δει περί τίνος πρόκειται, να το βαφτίσω. Στα 40, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή σε εγώ. Έχω πει, έχω γνωρίσει πολλούς που δεν ήταν ΠΑΟΚ και έγιναν ΠΑΟΚ. Δεν έχω γνωρίσει ούτε έναν που ήταν ΠΑΟΚ και έφυγε και έγινε κάτι όχι. άλλο. Ούτε έναν. Δεν υπάρχει. Δεν έχω γνωρίσει. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει, ρε παιδί μου, κάποιος για τον Α ή Β λόγο. Εντάξει, μπορεί. Έχω γνωρίσει πολλούς. Γι' αυτό διαφωνώ και με το πάω, κλαίει, γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Λάθος. Λάθος κάνω. Μπορείς στον δρόμο σου να δεις ότι αυτό που υποστήριζες ήταν τελείως λάθος. Ήταν τελείως. Αυτό που είπες τώρα. Ναι. Αυτό που είπα, θα το συζητήσουμε το καλοκαίρι όταν οι άλλοι τρέχουν να κάνουν τις ομάδες και εμείς θα είμαστε. Λέξει. Αραχτή και light. Θα το συζητήσουμε. Λέξει. Αυτό. Είναι μεγάλο θέμα. Απλά έχει σημασία που για όλους μας που γίναμε ΠΑΟΚ. Όχι από τα πρωταθλήματα. Θα έρθουν τώρα θα έρθουν και παιδάκια περισσότερα τα οποία τα καημένα. Ναι. Θέλουν και αυτά. Ναι, η αγάπη που τους μεταφέρουμε. Εγώ στην Εκταρία περνάμε έξω από την Τούμπα με τον, ναι, μικρό και του λέω Τούμπα. Του κάνει εντύπωση τώρα γιατί Τούμπα αυτός
καταλαβαίνει ότι όταν πέφτει κάποιος κάτω. Μπαμπά, γιατί τούμπα ο Πάοκ, ναι, του λέει. Ναι, του λέω, πουλάκι μου, τούμπα δεν είναι μόνο όταν πέφτω. Είναι και η περιοχή που μένει η γιαγιά και ο παππούς. Που μένουμε εμείς, το σπίτι μας είναι στην τούμπα. Φροντιστήριο, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, φροντιστήριο. Πάμε να συμπόσουμε το πρωτάθλημα, Κωστάκη. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, Κωνσταντίνε. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, γεια σου, Στράτε. Λοιπόν, για τον ένα το χορηγό, το Χαλβά, το Λουκά, είναι μόνο σε ντελικατέσεν ή και σε ντερλικατέσεν. Και σε ντερλικατέσεν. Σωστά. Και το δεύτερο, αυτός που έχει το... Χθες έγραψες, χθες. Χθες έγραψες. Εντάξει. Είχα μηνύματα, να ξέρεις, μετά. Είχες μηνύματα και είμαι σίγουρος ότι όταν έλεγες πάλι για τον projector, το σκέφτηκες. Σου λέω ένα πράγμα, 100%. Τα μηνύματα τα οποία είναι, τους έκανε σαν τα μούτρα σου, κατέστρεψες τον κόσμο, τι είναι αυτά που κάνεις, έχεις χαλασμένες λιχνίες, μηνύματα αγάπης δηλαδή από αυτά. Λοιπόν, και το δεύτερο που ήθελα να σου πω για τον άλλο χορηγό που έχει το Sports Cafe. Ναι. Φίλε, δεν ξέρει από marketing ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν να έχεις μπύρες Βαρέλη και να μην τους ονομάζεις μπύρες Βαρέλα να ξεπουλήσεις. Θα το πω, θα το πω στη Μέρη. Θα πάει ο άλλος που είναι παουτσάκι να δει το μάτι και θα τη φέρε 5-6. Ακούνε τώρα. Θέλω 2 Βαρέλα και 2 Κρέσπο. Είναι δίπλα η ποικιλία. Να πω για το Βαρέλα, μην το ξεχάσω, Στράτε. Βρέθηκε στην Πορτογαλία για να εσωματωθεί στην αποστολή για το πράσινο ακροτήριο, το Κάπο Βέρντε. Πήγε, είδε εκεί τον Μαουρίσιο, παιδιά. Και ο Ζαμπά, έτσι. Δηλαδή, ναι, για το Βαρέλα το είδα εγώ, μπορεί και ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά πήγε πρώτος, ο Ζαμπά πήγε πρώτος. Αυτό και αποδεικνύει, ομάδα, αποδεικνύει τόσο περίτρανα αυτό που λέμε οικογένεια με όλα τα γράμματα κεφαλαία, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Είναι επαγγελματίες, δεν έχει καμιά υποχρέωση δεν είχε να πάει εκεί. Καμία. Πήγε να δει τον αδερφό του. Γι' αυτό σου λέω, οι οικογένειες και οι παρέες κάνουν τις επαναστάσεις και παίρνουν τα ντάμπλ. Και κάτι άλλο θέλω να πω και θα κλείσω, κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Δεν μπορεί αυτό το κεφτεδάκι με μουσια, και μιλάω για τον, για τον κύριο Βασιλιάδη, ναι, το λογιστή τα στο επάγγελμα. Τα κεφτεδάκια είναι νόστιμα τα κεφτεδάκια. Εντάξει. Το λες νοστιμούλη. Το λέω κεφτεδάκι με μουσια. Το καθένας το κλάβει όπως θέλει. Ναι, ναι, ναι. Επίσης το λέω ότι αυτός έπρεπε να είναι λογιστής και τίποτα άλλο. Αυτό είναι βοηθός. Το επάγγελμα του. Δεν ξέρω βοηθός. Εγώ βοηθός. Μπορώ να βάλω την πινελιά μου. Βοηθός. Εγώ όταν, άμα τον έβλεπα στη φάτσα, τον έβγα και ήταν ένα λογιστήρι. Ψιτ, φέρε λίγο τους φακέλους του κυρίου να δούμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτός ο κύριος την επόμενη μέρα των επεισοδίων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού να μιλάει για το τελικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο Βόλο και να μιλάει για τα πιθανά επεισόδια που θα γίνουν πάλι εκεί πέρα. Ο ρόλος του φάνηκε πέρσι. Έτσι. Το μυαλό του ήταν και φέτος με το μπάσκετ, ακριβώς, και με το μπάσκετ ξεμπροστιάστηκε. Δεν πειράζει, είπαμε. Έτσι. Όλη η ανήψια της. Αυτός, να ξέρεις, θα πρέπει να σηκωθεί να φύγει από εκεί, γιατί θεωρώ ότι θα δημιουργήσει εμπόδια και σε άλλες καταστάσεις για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν πρέπει να είναι, αν ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να είναι ο συγκεκριμένος τύπος υπουργός αθλητισμού. Θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτόν. Να σηκωθεί και να φύγει, να παραιτηθεί. Εντάξει, και ο τελικός του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ δεν θα γίνει σε κανένα ΟΑΚΑ. Πόσους είδες να παρετούνται, φίλε? Πόσους είδες να παρετούνται? Ένα, νομίζω, λόγω ευθυξίας πριν από καμιά 50 χρόνια. Ένας επόπτης. Μιλάς για διαιτητές. Γενικά. Ένα πολιτικό, θυμάμαι, το 70 φεύγα έχει παραιτηθεί για λόγους ευθυξίας. Τέλεια. Φιλιά, Στράτε! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Έχει στείλει κορυφαίο μήνυμα η Νανά! Πρέπει να παρακαλέσουμε τη μαμά Λουτσέσκου να του πλέξει και ένα καλοκαιρινό σκουφί, γιατί έρχονται και ζεστές μέρες. Αυτή είναι η έγνοια μας. Ένα καλοκαιρινό σκούφο. Θα είναι τι, θα είναι σιθρού, θα είναι με τρύπες μεγάλες, θα είναι καλοκαιρινό. Του Πόλο, ένα σκουφάκι του Πόλο. Έτσι, οι άλλοι έχουν ομάδες του Πόλου. Ναι, καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έχω πολύ λάκωμα σήμερα, φίλε, να ξέρεις. Ναι, ναι. Έχει τράβηξη. Λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο από το Αγρίνιο ο Δημήτρης, ο φίλος. Ναι. Παοξάκη, έφτασε η μπάλα στην εστία. Δεν έφτασε μόνο. Τη βρήκε κιόλα την μπάλα. Ναι. Αν ήμουν Αντρέ, δεν την έπαιρνε αυτή την μπάλα, ρε παιδιά. Την πήρε αυτός. Την πήρε ο Δημήτρης. Την έχει ο Δημήτρης. Έτσι με είπε, δεν ξέρω τώρα, αλήθεια ψέματα. Έτσι με είπε, λέει, την πήρα εγώ την μπάλα.
Θέλω. Είναι αυτό που ζούσε πολλά χρόνια στην Αθήνα. Θέλω τώρα να τη βάλει σε μια πολύ ωραία προθήκη. Ναι, αν όντω έχει πάρει την μπάλα. Αν όντω την έχει πάρει. Λέω καλά, πώ τη γνώρισε. Λέω. Και αλλάζουν την μπάλα κάθε τρία. Όχι, λέω. Όχι, λέω αυτή ήταν. Και θεωρώ ότι σε ένα μελλοντικό μουσείο ΠΑΟΚ που θα γίνει στο νέο ναό. Θα πρέπει να γράψει επάνω την ημερομηνία. Ακριβώς. Και να την παραδώσει. Να υπάρχει, ναι, ναι. Είναι κληρονομιά, όπως θα ήθελα να υπάρχει το καφέ δερμάτινο του Σάντος, το σημαίακι από την Φενέρ, όπως ήθελα να υπάρχει, παράδειγμα, ας πούμε, η πινακίδα που κλώτησε ο Αντρέας στο τελικό. Ναι, δηλαδή, ναι. Τέτοια μικρά πράγματα, να υπάρχει ακριβώς και αυτή η μπάλα. Ακριβώς το όμικρον την κλώτησε, το, που λέει του κυπέλου. Ακριβώς. Ακριβώς εκεί. Ακριβώς. Για να δεις ότι θυμάμαι και λεπτομέρειες. Εννοείται, ρε φίλε. Τελικός κυπέλου. Στόχευσε. Τι, θα κλωτσείς το ύψιλον. Όχι, φίλε. Το όμικρο, το όμικρο. Έτσι. Εντάξει. Τι ωραία. Λοιπόν, δεν πέφτει με τίποτα. Θα σου ξαναλέω. Επειδή σου έκαψα ένα από τα... Από τις ζωές μου την έκαψες. Ναι, εσύ ο φίλος, εσύ ο αδερφός μου, ναι, εσύ, αδερφέ, εσύ ο παλιός ακροατής. Επειδή ξέρω τώρα τη δικλίδα σου, δεν θα την πω. Την ξέρεις. Είμαι τίμιος άνθρωπος, δεν θα την πω. Στην ΙΠΑ. Όχι. Αλλά, όχι φίλο. Δεν συναντηθήκαμε, δεν είπαμε κάτι εκτός. Τη σκέφτηκες, την ξέρεις. Ναι, ναι. Πέστη ρε, πέστη, τώρα με προκαλείς. Πέστη. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι το κέρδισε στο στοίχημα. Παλικαρίσια και όμορφα το κέρδισε. Ξεκάθαρα. Γιατί. Δεν το λέω σε κανέναν. Μόνο από αυτά τα 10 γκολ που έχει βάλει ο Άκου, μόνο ένα μπορεί να ήταν φάουλ. Μόνο ένα. Μπράβο. Μόνο ένα. Πες τη δικλίδα. Δεν τη λέω, όχι. Πες τη! Να σου πω αν είναι αυτό ή όχι. Το καίμε τώρα. Πες τη. Ναι. Θα παίζει την Ποφίλιο με κλειστή τη φωνή. Όχι. Καλά, έτσι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι δεν αυτό. Είναι, άντε, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Μια στάλα υδρότα κατέβηκε από το σβέρκο μου μέχρι κάτω στην Κολοχαράδρα. Έκανε όλη τη διαδρομή, έκανε τη σποδηλική στήλη μέχρι κάτω. Αυτό σου λέω μόνο. Ναι. Ένας μόνο, η Αθηνά, και ένας άλλος φίλος που δεν βγήκε αέρα, που μου είπε αυτό θα κάνεις ρε, παλιό χαρακτήρα. Του λέω όντως, αυτό θα κάνω. Και η Αθηνά που ήρθε εδώ, το κορίτσι αυτό, και βγήκαν από όλους τους ορόφους να έρθουν να πιούν νερό από το δικό μας ψύκτη! Λες και στους άλλους διψούσαν! Δεν μου λες παωτσάκι, Αθηνά. Άρρωστο. Άρρωστο. Μπράβο. Έχει τέτοια πλάσματα. Έχει τέτοια... Δηλαδή, τη βλέπεις και λες να σε χαίρεται ρε αυτός που σε έχει. Να σε χαίρεται ο άντρα σου. Λέει δεν έχω άντρα. Δεν έχεις άντρα! Άλλοι 10 βγήκαν. Από άλλους ορόφους, από κάτω, αυτά από απέναντι ήρθαν. Ναι, ναι. Γεια σου, λοιπόν, Παναγιωτάκη μου. Και περίοπτη θέση στο μουσείο, το σκουπάκι. Το σκουπάκι. Καλά, από εκεί ξεκινάμε. Η βουτιά που έχει κάνει για να το πάρει από το. Δεν το, υπάρχει. Το όλο, είναι μπλοζόν. Το έχω ξαναδεί, δηλαδή το βλέπω. Το είναι βλέπω μπλοζόν. Και το ξαναβλέπω. Είναι μπλοζόν. Και την κίνηση που κάνει με τον Αθιένα. Έτσι, ότι αμάν ζεστάθηκα. Αμάν λίγο, όχι, αμάν κρύωσα, όχι ζεστάθηκα. Δε, ότι έχει λίγο υγρασία, το δικαιολογώ, έτσι. Θεωρώ ότι θα υπάρχει το σκουφί σετ με το κασκόλ με τις άγκυρες και βάρκες, έτσι. Έτσι. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί, δεν μπορείς μαζί, τώρα. Ναι, μαζί. Είναι πανοπλία, φίλε. Δεν έχει μόνο κράνος χωρίς την ασπίδα. Αυτά. Και το δόρυ. Φιλιά! 4,85 για την κλήρωση αν... Σε βάλα ήδη. Φιλιά! Φιλιά! Γεια! Ζούμου σου! Δεν πέφτει με τίποτα, ρε! Καταλάβετε το! Φιλιά! Μαέστρο! Τι! Κι άλλες! Τέσσερις! Μην παίρνετε άλλο, εσείς που είστε τώρα μέσα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι! Καθυστερήσαμε τον Παναγιώτη, ναι! Για άλλη μέρα! Καλημέρα, Κωνσταντίνε! Καλώς το φιλάρετο! Επειδή μπορούμε να θυμόμαστε, ναι, όταν ένας πέταξε στη Νέα Σμύρνη μέσα εκεί μια φωτοβολίδα. Ένας βλάκας. Ναι. Ήτανε λοιπόν υπεύθυνοι όλοι οι υπάλληλοι του ΠΑΟΚ, η ίδια η ομάδα, ήτανε ο παδός του ΠΑΟΚ, πρόσεξε, ο παδός του ΠΑΟΚ. Έτσι είπαν αυτοί. Ήτανε, ναι, ήτανε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ που έφταιγε. Ναι, ναι, όλοι, ο οργανισμός, η οικογένεια. Λοιπόν, τώρα τι λένε αυτοί εκεί κάτω,
που ουσιαστικά είναι και κυβέρνηση, γιατί είναι το κρατικό κανάλι και είναι απέναντί του ο Sky. Τι λένε, ότι ήταν, λέει, κάποιοι hooligans που κάνανε τους Παναθηναϊκούς. Ντυθήκαν λόγω αποκριάς. Ναι, ρε φιλάρετε. Δηλαδή, ρε φιλάρετε, πώς δεν το σκεφτήκαμε, γι' αυτό ένας είχε μάσκα full face. Που φταίει, λέει, το κράτος και ας κανονίσει να μην υπάρχουν οι hooligans μέσα γήπεδα. Έτσι. Που φταίνε όλοι εκτός από τον Παναθηναϊκό. Όλοι, όλοι. Πώς δεν είπαν ότι φταίει ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης. Ναι, και αυτό μάλλον το σκεφτήκανε, αλλά δεν το είπαν. Να σου πω κάτι, δεν απέχει πολύ από διάφορα που έχουν πει κατά καιρούς. Να μου κάνει έκπληξη. Πέρσι σώσαν τον Παναθηναϊκό, όλοι μαζί, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, σώσανε τον Παναθηναϊκό. Όλοι. Φέτος θέλουν να κάτσει στα μαλακά, που είχε σε τρία σημεία επεισόδια. Και το αστείο ποιο είναι, Κωνσταντίνε. Ότι όλα αυτά δεν τα δείξανε. Δείξανε μία φάση, λίγο κάτι να καίγεται και αμέσως πήρανε την εικόνα από μπροστά μας. Αν ήταν στην Τούμπα, ζούγκλα, χαμός. Εκπομπές, φίλε. Εδώ που σκοτώνουν το ποδόσφαιρο. Εκπομπές. Εκπομπές. Ναι, αφιερώματα στα δελτία. Άστο. Εγώ σου λέω, ένας, όχι 200 και 500 που μπήκαν και σου λατσάριζαν. Ένας, ο οποίος μπορεί για τον Α ή Β λόγο να ήταν μπερδεμένος. Να μπαινε με ένα μαχαίρι στο χέρι, με ένα στιλέτο και να πήγαινε προς τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ξέρεις τι θα μας κάνανε. Θα μας κρεμούσαν κατ' κέφαλα, αδερφέ. Βέβαια. Το ξέρεις. Βέβαια. Αυτό. Και όλο αυτό με, δηλαδή είναι τρομακτικά μεγάλη αντίθεση. Είναι κάτι που όταν έρχεται ο άλλος μετά εκεί, ο οποιοσδήποτε ρεπόρτερ της Αθήνας, το σκεπάζει και το κάνει και λέει, καλά ρε παιδιά, εσείς τι πρόβλημα έχετε εκεί στην Βόρεια Ελλάδα. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν συμβαίνει τίποτα. Καταρχήν, αλλά με ενοχλεί αυτό το εσείς στη Βόρεια Ελλάδα. Επειδή ο πατέρας μου είναι από την Αργολίδα και είναι από τον Άφλιο, την κόβω εκεί την κουβέντα. Εσείς εκεί πάνω, τι εμείς εκεί πάνω, ρε. Γιατί εσείς εκεί κάτω, ρε. Εμείς είμαστε εκεί πάνω. Εμείς σας είμαστε καβάλα από πάνω. Εσείς είστε εκεί κάτω. Δεν το καταλαβαίνω το. Εσείς εκεί πάνω, σαν να μιλάνε για τον Βόρειο Πόλο, φίλε. Σαν να μας τα λέει τώρα. Λένε ότι εμείς διχάζουμε, ναι, ενώ αυτοί τα κάνουν. Μα έχει και μια απαξίωση. Εσείς εκεί πάνω, εμείς εκεί πάνω, ρε μπεσκέδες. Ή εσείς εκεί κάτω. Θέλω να σου πω, Κωνσταντίνη, και κλείνω με αυτό. Είναι αστείο, μα την αλήθεια, όταν θέλουν όλοι αυτοί να περάσουν τόσο πολύ ότι φταίνε οι άλλοι εκτός από αυτούς και όταν λένε ότι οι hooligans τα κάνουν εκεί, ενώ εδώ τα κάνουν οι δικοί μας οπαδοί. Είναι τραγικό αυτό που δημιουργούν και το αστείο είναι ότι δεν θέλουν να το δείξουν κιόλας. Δεν θέλω με τίποτα, μα με τίποτα, θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι 6 παιχνίδια ακόμα, 5 και όχι 6, 8 παιχνίδια ακόμα. Αυτά τα 8 παιχνίδια, πολύ μεγάλη προσοχή. Απόλυτη. Απόλυτη. Και αν χαλαρώσαμε τώρα 2-3 μέρες και δεν παίζουμε το νου σας και τα λοιπά και βλέπετε ότι πάμε σε πιο χαλαρό ύφος, είναι επειδή δεν είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση αφού έχει διακοπή για το πρωτάθλημα. Αλλιώς αν παίζαμε τώρα το Σάββατο ή την Κυριακή με την Ξάνθη, δεν χαλαρώνουμε πουθενά, να ξέρετε. Το δεν πέφτει με τίποτα. Χρειάζεται να σε ενεγρηγόρση πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Καλημέρα σας. Δύο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα. Κάναμε διάλειμμα, όχι, ε. Ναι! Γεια σας. Έφυγε αυτός. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα! Ναι! Όχι, πέσα. Δεν περίμεναν οι άνθρωποι. Έχουν ένα δίκιο. Πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσω. Αλφα Πλαμ. Κορυφαίοι ηλιακοί θερμοσύφωνες μακράν των Δευτέρων. Έχουμε 500 περιστατικά, 500 τοποθετήσεις με εκπληκτική τοποθέτηση. Αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει, με τα πιο υψηλής ποιότητας υλικά, με απίστευτη απόδοση, με πολύ, πολύ φθηνές τιμές, εξαιρετικές. 65-17-18 Αλφα Πλαμ. Στην έξοδο περιφερειακού στην Ηλιούπολη. Εκεί θα βρείτε, το ξαναλέω, inox, όχι πλαστικούρες, με γυαλί γκλάς μέσα, εσωτερική επένδυση, δωρεάν ζεστό νερό για 25 χρόνια. Αλφα Πλαμ. Διάλειμμα, δυστυχώς 9 παρά συνέβη πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο στον περιφερειακό. Πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο με μοτοσυκλετιστή, ο οποίος, οι πληροφορίες λένε ότι επί τόπου έχασε τη ζωή του, μέσα στο τούνελ.
όπως είναι το τούνελ στα Κωνσταντινοπολίτικα, από ανατολικά προς δυτικά, και υπήρξε και μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τι να πω. Πάμε, πάμε διάλειμμα. Έτσι, έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ζήστε το όλο αυτό, μέχρι το μεδούλι, με όλο σας, με όλο σας το είναι, με όλο σας το είναι. Είναι ωραίες στιγμές, μην τις αφαίνετε να προσπερνάνε. Και τα ξανά, πόσο κλαίω λέει με αυτό που είπες, με το κομμένο δάχτυλο. Λοιπόν, είπα, είναι η αλήθεια φίλε, είναι η αλήθεια, είναι η αλήθεια, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, γεια σου Χριστίνα μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε για την τέλεια παρέα, το κέφι σου και η ζωντάνια σου είναι το τέλειο αντίδοτο σε όποια στεναχώρια για όλους. Δεν θέλω να είστε στεναχωρημένοι, δυστυχώς βιώνουμε εποχές, λέω εγώ, που υπάρχουν πολλοί λόγοι για να είναι στεναχωρημένος ο κόσμος, και τα θέματα τα οικονομικά και τα θέματα τα εργασιακά, για μένα προσωπικά και τα θέματα τα εθνικά, πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια όταν βλέπω τι έχει συμβεί και όταν νιώθω και τι θα συμβεί. Έτσι, σουλατσάρουν σε παγκόσμιες εκθέσεις με κρασιά, μακεδονικά κρασιά ή δίπλα. Κανονικά, τώρα, τώρα. Τέλος πάντων, καλημέρα σε όλους σας. Ξαναλέω ότι Δημητριάδης Construction, ο ιδανικός προορισμός σας για να σας φτιάξει το σπίτι, ανακαίνιση, δόμηση, διακόσμηση, πάρα πολύ δυνατό σε όλα του, 323-003. Ενημερωθείτε, πάρτε τηλέφωνο, ρωτήστε τι και πώς. Και οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα υπάρχει, γνωρίζει ο Δημητριάδης. Ξαναλέω ότι για το τελευταίο τέταρτο κληρώνουμε μία κουζινομηχανή, μία καταπληκτική κουζινομηχανή Bosch MAM, τελευταίο μοντέλο, 200 πλάς ευρώ η αξία του. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει τέτοιο δώρο. Τα σημερινά μηνύματα και τα χθεσινά γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. 31 Μαρτίου, είμαστε 9 η ώρα, έξω από το ναό, έξω από τη θύρα 3. Και πάλι ευχαριστώ τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, τη μαμά του λόχου που μας παραχωρεί τον χώρο έξω από το γήπεδο για να έρθει το κινητό συνεργείο αιμοληψίας από το ΑΧΕΠΑ. Θα μας δώσει και ρεύμα, θα βγάλουμε τα τραπέζια έξω, να καθίσουμε εκεί να δώσουμε αίμα. Μια παρέα, μια μεγάλη παρέα όπως πάντα. Η 17η αιμοδοσία, ήδη Τσόφα και η Χρύσα ανεβάζουν τις σχετικές αναρτήσεις. Ελάτε, ακόμα και αν δεν μπορείτε να δώσετε αίμα, ελάτε να γνωρίσετε αυτούς που δίνουν το πιο σπουδαίο, το πιο πολύτιμο αγαθό που δεν μπορεί να παρασκευαστεί, που δεν μπορεί να κατασκευαστεί από άνθρωπο. Το δίνει μόνο άνθρωπος στον συνάνθρωπο, από την καλή του διάθεση, από την όρεξη που έχει να προσφέρει ζωή στον συνάνθρωπό του. Πάμε στις γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να μιλήσω εγώ. Βεβαίως. Άκης. Έλα ρε Άκη. Πού είσαι ρε Άκη. Πού είσαι αγοράκι μου, πού είσαι αγοράκι μου, πού είσαι αδερφέ μου. Έχω παράπονα. Από μένα. Όχι. Πες από ποιον να δούμε αν θα το βγάλουμε, λοιπόν, το θέμα. Θα πει στο Σταύρο να μην αφήνει το Στέργιο να κάνει άλλη φορά να μετάδοση. Γιατί δεν είναι γουρλής. Ε. Δεν είναι γουρλής. Τρία τελευταία χρόνια μέσα από το γήπεδο, πρόσεξε, μέσα από το γήπεδο. Ναι. Ένα τρελό που θα δείτε εκεί στην θύρα 1. Ναι. Με ακουστικά είμαι εγώ. Άσε που με ψάχνουν άλλοι και δεν με βρίσκουν. Αφού δεν ακούω, έχω τα ακουστικά. Ακούω το Σταύρο. Καλά, γιατί. Κοίταξε, γουρλίδες είναι και ο Σταύρος και ο Στέργιος. Δεν έχουμε στραβοπάτημα. Κοίταξε, τους... αν μιλάς για γούρι και για τέτοιο, θα σε πω εγώ τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, για πες. Εδώ και 3-4 χρόνια σου είπα, ακούω το Σταύρο μόνο. Ναι. Με το Στέργιο δεν έχω τίποτα. Ίσα-ίσα έχω μιλήσει και το συμπαθώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός. Κοίταξε. Άλλη εμπειρία έχει ο Σταύρος. Αυτά που λέει ο Στέλιος, ο Στέργιος, ναι, δεν τα έχω ακούσει σχεδόν από κανέναν. Είναι φοβερός. Αλλά στο ράδιο πρέπει να βγαίνει ο Σταύρος. Είναι απλά πράγματα. Άκου λίγο, άκου λίγο. Η Ερήνια παίρνει το rebound. Δοκιμάζει ένα σου, την μπάλα στα δίκτυα! Απίστευτο γκολ! Απίστευτο! Από τον Ατελίνο Βιερίνια! Παναγιά μου, ένα γκολ! Τι σουτάρα ήταν αυτή η Ατελίνο Βιερίνια στο 64! Μπράβο! Κωστή. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε, φίλε, να πει Παναγιά μου, ένα γκολ! Αυτή μας οδηγεί, να ξέρεις! Άκη! Να ξέρεις! Δεν το πίστευε ούτε ο Στέργιος αυτό! Κάνουν φοβερές περιγραφές τα παιδιά. Έτσι, κάνουν. Ο Σταύρος, επειδή έχουμε συμπράξει σε πολλές μεταδόσεις, αδειάζει ολόκληρος, το χάνει, δεν μπορεί. Κοίτα, έχουμε τα γούρια μας και άλλα γούρια έχουμε, έτσι, κι άλλους, να ξέρουν, μην παρεξηγηθούν οι πολίτες. Κανένα απολύτως. Όλα τα παιδιά είναι δικά μας. Λοιπόν, αγώριμο, να πω και κάτι ακόμα. Να πεις. Έχεις δει το φίλο αγώνος του κάτω του... Όχι, γιατί το έχεις δει εσύ. Βγήκε ρε παιδί μου, ρωτάω, δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
Τι θα λοιπόν, πούνε, κάτι θα πρέπει. Μέχρι και μείον 9 είναι για τον Βάζελο. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν τιμωρίε. Αυτοί και να τιμωρηθούν δεν με ενδιαφέρουν. Ω προ τι. Πρέπει να φύγουν εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, ο διαιτητής είπε κάτι. Άσχετα τι είπε ο τεχνικός, πώς το λένε, ο διευθυντής αυτός εδώ. Ναι. Που είπε ότι εμείς θέλαμε να βγούμε. Ναι, ναι, ο διαιτητής είπε κάτι. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Βεβαίως. Και οι δύο ομάδες δεν θέλουν να συνεχίσουμε το παιχνίδι. Όχι, λάθος κάνεις. Τι, έτσι. Λάθος κάνεις. Τι είπε. Μόνον ο Παναθηναϊκός ήθελε να βγει. Η άλλη ομάδα δεν ήθελε να βγει. Είπε ότι κάποια στιγμή και οι δύο δεν ήθελαν. Διάβασα εχθές. Όχι, όχι, λάθος. Ψάξ' το. Είναι από πού το διάβασες. Ναι. Ψάξ' μπορεί το να κάνω εγώ λάθος. Μόνο μία ομάδα ήθελε να βγει. Η άλλη. Ναι. Καλά, Ολυμπιακός. Υπάρχει βιντεάκι. Είδα στο SDNA χθες. Στο Ντεμέκ ότι έχει καπνογόνα. Α, καλά. Αυτοί που είπαν ότι εμείς θέλαμε να βγούμε. Πρόσεξε τώρα, ναι. Μιλάμε για θέατρο, άσε. Έτσι. Υπάρχει βιντεάκι χθες είδα στο SDNA που λέει ότι δεν θέλουμε. Όχι, όχι. Λάθος. Όχι, εγώ οι Ολυμπιακοί δεν θέλανε. Το βιντεάκι με τους γάβρους δεν θέλανε να βγουν. Αυτό το ξέρουν. Λοιπόν, και την τελευταία αγωνιστική ή εδώ στη Τούμπα ή στο Καταζόγλου που θα γίνει. Ναι. Τούμπα, όχι. Όλοι οι παίχτες με σκουφάκια. Γεια σου Άκη! Άντε, το Άκη βγαίνει, μπορεί να βγαίνει και από το σκουφάκι πλέον, έτσι. Ξεκάθαρα. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Άντε ρε μοντέλο. Έλα ρε φίλε, αλήθειες λες. Άντε, τι να κάνουμε, φύση, η φύση άντε, τα δίνει μοντέλο. Όλα φίλε. Ομορφιά, εξυπνάδα, εσύ, τα πάντα φίλε. Ομορφάντρα, ομορφάντρα. Επειδή δεν με κατάλαβες, Γιάννης. Τι λες ρε που δεν σε κατάλαβα, σοβαρολογείς. Δεν με κατάλαβες. 100%! Έκανα παραλλαγή. 100% σε κατάλαβα. 100% σε κατάλαβα. Έκανα παραλλαγή, είπα μοντέλο, δεν είσαι ομορφάντρα. Το ίδιο πράγμα είναι φίλε. Ίδιο level. Λοιπόν, ένα θα εξάλλου μυρίζει στο κόρμι ρε φίλε το τηλεφώνημα. Έχει μια στο χωμήλα. Ένα θα σου πω. Να μου πεις. Εγώ την μπλούζα την έχω πάρει εδώ και πολύ καιρό, αλλά θα την παραδώσω ιδιοχείρο. Αγόρι μου. Εδώ. Αδερφέ μου. Έτσι, από την πρώτη στιγμή που το έπεσα αυτό το πράγμα, εγώ το κανόνισα. Είσαι πολύ ωραίος. Έχω στο κόλμι, μου έχει φέρει ο Κούλης, αλλά δεν λέω όχι στην καινούρια, να ξέρετε. Δεν ζητάω, άμα θέλετε εσείς τώρα, εγώ δεν. Δεν ξέρω ποια version σου έφερε. Αυτή που σου πήρε είναι από τις καινούργιες. Έχω μία που μπροστά γράφει ΠΑΟΚ 1926 και πίσω έχει το στρόγγυλο το σήμα. Αυτή έχω. Το στρόγγυλο το σήμα. Αυτή γράφει ΠΑΟΚ Στόκχολμ. Είναι η καινούργια version που έχω εγώ. Τέλεια. Έφερε. Τέλεια. Καινούργια version. Τέλεια. Είναι νύου μπατέρα τι είναι. Τέλεια. Δεν έχω παράπονο, λοιπόν, δεν έχω παράπονο, μου στέλνετε. Και από τη Μελβούρνη μου στείλαν και τα παιδιά από την Κύπρο, Λευθεριάδης και όλοι. Για πες. Κωστή. Ναι. Τι γκολ έβαλε το αγόρι, να πούμε. Τι γκολ έβαλε το αγόρι, ρε φίλε. Γιάννη, από το Σάββατο το βράδυ δεν χαιρετιόμαστε. Βρισκόμαστε έξω, γνωστοί φίλοι, ακροατές αυτά, στον ίδιο χώρο εργασίας. Ρε μα, τι έβαλε ο άλλος. Αυτό. Ρε εσύ τι έβαλε αυτό. Δεν υπάρχει. Κωστάκη, ειλικρινά σου λέω, τι έβαλε ρε. Ρε το έχει τραγουδήσει πρώτος ο Βασίλης. Μια φωτοβολίδα. Ακριβώς. Ορφέας Περίδης βέβαια, πρώτα αλλά. Ακριβώς. Λοιπόν, Κωστάκη μου, να είμαι σύντομος για να μιλήσει κανένα άλλο παλικάρι. Αγόρι μου. Ζουμουσάκη μου καλό. Την αγάπη μου σε όλους και θα τα πούμε πάλι. Τα φιλιά μας στα παιδιά στο εξωτερικό. Γεια σου Γιαννάρα μου. Καλημέρα. Την οικογένειά σου να χαίρεσαι. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Έλα καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εδώ είμαστε. Εδώ. Μα σε βρήκαμε, Δημήτρης. Γεια σου ρε Δημητράκη! Πρώτη φορά μιλάμε. Όχι, έχουμε και βρεθεί και από... Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Τέλεια. Αλλά είδες ότι είμαστε και ωραίοι εκτός από έξυπνοι. Άκου λιγάκι θέλω να σου πω. Για κάτι που είπε ένας ακροατής φίλος πριν. Το όνομα Μακεδονία της εκθέσης των σφετερίων εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ το είπα, όχι ακροατής. Ότι είδα σε εκθέσεις, ότι υπήρχε σε πρόσφατη έκθεση με κρασιά, για τουρισμό του ΕΟΤ, τρεις Μακεδονίες. Τρεις. Αυτό που το κάνω στο εξωτερικό με πολλά πράγματα και δηλώνοντας Μακεδονία κτλ. Το κάνω εδώ και πολλά χρόνια. Ευτυχώς οι μπράντες οι δικές μας είναι πολύ δυνατές και ναι. Γνωρίζουν οι καταναλωτές και οι πελάτες στο εξωτερικό ναι. Ότι αυτά δεν είναι τα δικά τους, τα δικά μας είναι αυτά.
Δεν στέκομαι στην ποιότητα του κρασιού. Το σχόλιο μου είναι για άλλο λόγο, το καταλαβαίνεις νομίζω. Ναι, εννοείται ότι τα δικά μας κρασιά είναι ανώτερα και υπάρχει μεγάλη παράδοση στην Μακεδονία, τη μία Μακεδονία που υπάρχει. Στέκομαι στο ότι τώρα και με όλο αυτό που έγινε, ξετσουτσούνησαν και αυτοί που ήταν κάπως πιο μαζεμένοι, έτσι. Το καταλαβαίνεις νομίζω. Ναι. Λοιπόν, έτσι. Και κάτι ακόμα. Τι έχουν πάθει κάτω στην Αθήνα τώρα με το θέμα του Παναθηναϊκού? Τι τα παιδιά, γιατί στεναχώρησε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, μπήκε μέσα με το μαχαίρι? Αυτό θα λέμε τώρα, το περάσαμε απαλά, έτσι. Απαλότατα, φίλε. Εγώ ξαναρωτάω, ένας δικός μας, αν θόλωνε, μπερδεμένος, είχε πάρει πριν, ρε παιδί μου, είχε πιει σαπούνι με αμμονιαζόλ, εγώ σου λέω. Και θόλωνε. Και έβγαζε και ένα. Στο πάκο τους, και... ναι, ρε παιδί μου, ναι. Και έβγαζε ένα σουγιά. Και μας κάναμε ζαρδέλες τώρα και μας κάναμε τρέλες τώρα. Και σκέψου λίγο, να κατευθυνόταν ένα παοκτσάκι προς τον πάγκο του Ολυμπιακού. Τι θα λέγανε, για φωνιάδες, για μαχαιροβγάλτες, για εγκληματίες, απελάστε τους, κλείστε τους, διώξτε τους από τη χώρα. Αυτά θα γράφανε, φίλε. Τώρα είναι μια Κυριακή απόγευμα. Εγώ αν πήγαινα προς τον πάγκο τους, θα είχα ένα γάβρο στο χεράκι και τους απειλούσα. Ένα γάβρο ψαράκι εκεί, ξέρεις. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να κρατάς κάτι στα χέρια σου. Το πιο απειλητικό είναι επάνω σου. Και εκεί που είναι, πριν φτάσεις θα το καταλάβουν. Εκεί που βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό. Γιατί άκουγα, επειδή είμαστε και λίγο μαζόχες τώρα εμείς, ακούμε πώς πονάνε οι άλλοι, ξέρεις. Όχι, ίσα φίλε. Τώρα, τι μαζόχες, τώρα γλεντοκοπάω. Τώρα γλεντοκοπάω, ακούμε πώς πονάνε οι άλλοι και εκείνοι αρχίζουν και ρίχνουν πινελίκια και για μας και για όλα. Όπως με άκουγαν αυτοί όταν πονούσα εγώ, ή όταν πονούσαμε όλοι μας και γύριζαν να ακούσουν τι θα πούν, τώρα ήρθε η σειρά μας, φίλε. Γλεντοκόπα, απόλαυσε το κι εσύ και όλοι σας. Τι λένε τώρα, έτσι, σηκώνουν κύπελα του χάτμπολ, το ένα το έτσι, άλλο. Έτσι. Το είχε ο άλλος ο τραγανάς στην εκπομπή. Μια χαρά, φίλε. Και μια χαρά. Και βγήκε ένας Παναθηναϊκός και του ταγώνει ωραία και του λέει γιατί πάω και του έχουν γυρίσει. Έχουν πει, τα σγουράγει να νύσια. Δεν πειράζει. Τα σγουράγει να νύσια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Άντε, απολαύστε το. Φιλιά. Να σε καλά. Yeah. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Δύο. Ναι. Άστα κύριε. Σκέτο. Κωστή. Κωστή. Άστα κύριε. Δεν χρειάζεται. Yeah. Κωστή. Σκέτο. Άντε. Κωστή. Yeah. Μιχάλης εδώ. Έλα ρε Μιχάλη. Καλώς τον. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Μήπως ξέρεις η Φιέστα, ας πούμε, πού θα γίνει, γιατί τελειώνει στα Γιάννενα ή στη Θεσσαλονίκη? Υπάρχει, αυτό ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Καταρχήν πρέπει να πάρουμε οριστικά το πρωτάθλημα. Συμφωνείς με αυτό? Ότι θα συμφωνώ, πρέπει... συμφωνώ. Πρώτον, έτσι ας πάρουμε το πρώτο που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Και ας γίνει, και, ας γίνει και στο Νέο Δελιχή, δεν με ενδιαφέρει. Και μπορεί να κάνουμε και δυο φιέστες. Πολύ σωστά. Επίσης, δεν έχει οριστικοποιηθεί. Υπάρχει μία πιθανότητα. Τα Γιάννενα που έχουν δηλωμένη και δεύτερη έδρα τους το Καφτατζόγλιο, να δεχτούν τα Γιάννενα να γίνει η έδρα τους αυτά για να οικονομήσουν χοντρά τα Γιάννενα, ο ΠΑΣ, και να γίνει φιέστα στο Καφτατζόγλιο. Υπάρχει περίπτωση να έχει κρυθεί νωρίτερα και να γίνει φιέστα με τη Λιβαδιά ή με τη Λαμία, λέω. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να τελειώσουν όλα, να παίξουμε στα Γιάννενα κανονικά και να γίνει μια φιέστα μετά... στο Λευκό Πύργο ή να γίνει ένα φιλικό. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ας το πάρουμε και δεν με ενδιαφέρει, αδερφέ μου. Κωστά, αφού τα Ιωάννινα θα φτάσουν μέχρι το Καφτατζόγλιο, γιατί να γίνουν εκεί δηλαδή? Η Τούμπα δεν είναι καλή? Όχι, δεν πάει έτσι. Φιλικότητα. Θα πάρουν και 100.000 εισπράξεις. Δεν πάει γιατί έτσι. Μην πεις τα Γιάννη ότι βγάλανε κάποια φορά εισπράξεις 100.000. Όχι, δεν πάει έτσι, γιατί δεν έχουν δηλώσει σαν δεύτερη έδρα την Τούμπα. Τα Γιάννενα. Θα πρέπει να γίνει με τον νόμο. Ας πάμε στο Καφτατζόγλιο. Έτσι κι αλλιώς τρία χρόνια εκεί θα παίζουμε. Άκουσε με. Ναι. Θυμάσαι ο Ολυμπιακός το 16, που ήταν το 15. Με τη Βέρεια. Με τη Βέρεια, ναι. Που πήγε... Έχασαν και 2-0 και χάσανε και τον πόντιο τον αυτόν τον παίκτη που είχαν. Ναι. Πώς έγιναν εκεί? Το θυμάμαι. Εντάξει, δεν ξέρω. Πιθανόν τότε η Βέρεια να είπε ότι. Τι είχε δηλώσει η Βέρεια το. Καραϊσκάκης δεύτερη έδρα, δεν ξέρω. Έδρα δεν είχε το δεύτερη ποτέ. Τώρα να σου πω κάτι εγώ, να γελάσεις μια γνώμη. Να πεις. Άκουσε με. Ναι. Εγώ λέω να τελειώσει δηλαδή με τα Γιάννενα κανονικά. Ναι. Και μετά θα καλέσουμε τον Αίτητο
Αφού θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ αίτητος, δυο αίτητοι, τον αίτητο, τον αίτητο, τον αίτητο, τον αίτητο σπάτων, τον αίτητο σπάτων. Ναι, θα γράψει όλη η Ευρώπη θα γράψει. Ούτε έπαιξε, αίτητος με αίτητο. Επί των αίτητων. Σκεφτόμασταν να καλέσουμε τη Γιουβέντους, αλλά έχασε προχθές από την Τζένοα που ήταν αίτητη και μείναμε δύο όλοι. Έχασε, ναι. Να σε καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Γεια σου, φίλε μου. Γεια. Πάμε. Γεια χαρά. Τέλος, πρέπει να φύγω. Μαέστρο, έχω πολύ μήνυμα. Και αδιάβαστο. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα τα δώρα. Το Κωστή υπέροχα. Ηλεκτρονέτ. Γεια σου, Ρίκα Καραγιάννη. Γιάννα Ιχούχλια. Ο Βασίλης. Ο Δαλαγιανόπουλος. Παοκάρα Ζουμουσού Αλεξάνδρεια. Γεια σου, Ερινέλη. Πάρη. Για να με αγαπάει η γυναίκα μου. Λοιπόν, γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα στην Τόνια. Γεια σου, Γιώργο Χρηματόπουλε. Καλημέρα, Χαριστέ Δημήτρη. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου, Κώστο Γλουγιάννη. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Γυναίκα μου ρωτούσε, λέει, γιατί χαιρόμαστε έτσι. Της εξήγησα. Της εξήγησε με λόγια ή με έργα. Γιατί να ξέρετε, θα έχει πολλά γεννητούρια σε 9 μήνες. Σε 10 μήνες, σε 11. Ενάλογο καθένας ποια στιγμή. Να το ξέρετε. Γεια σου, Καλαϊδόπουλε Χριστόφωνε. Καλημέρα, Ζουμουσού. Βάλαμε στην κλήρωση. Άιντε, Παοκάρα. Λοιπόν, το 2016 ο πρόεδρος είπε ότι μόνο αν διαλυθεί το σύστημα της Λαμογιάς, όλοι καταλαβαίνουν σε ποιος αναφέρθηκε, θα στρώσουν τα πράγματα. Πέρασαν μόλις 3 χρόνια. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν είχε πει τίποτα από αυτά που δεν τα έχει κάνει. Ακριβώς. Ό,τι είπε το έκανε. Ό,τι είπε το έκανε, παιδιά. Έτσι. Καλημέρα στον Ευαντζή τον Ανέστη. Γεια σου, Καραγιάννη Χρήστο. Γεια σου, Μαραγόπουλε Παοκάρα. Γεια σου, Δραγόλια Κώστα. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους. Γεια σου, Καστρέτσου Ιωάννα. Γεια σου, Μπέλη Δημήτρη. Καλημέρα στον Σλατανίδη το Μάκη. Γεια σου, Μαρία μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες. Ευχαριστώ. Καλημέρα, ρε φίλε μόνο ΠΑΟΚ. Γεια σου, Χριστίνη Χατζηγιάννη. Ευχαριστούμε. Μας κρατά ζωντανούς, ρε φίλε, σε πολύ δύσκολες στιγμές. Λέει ο Σίμος, γεια σου Σίμο. Γεια σου Αναστάση Μαδαλιανέ. Γεια σου Πετρίδου Σοφία. Πρέπει να πάω. Μαέστρο, θέλω, για να βγάλουμε και αέρα. Είναι τα χθεσινά, είναι τα σημερινά, είναι 142 τα μηνύματα. Μαζί, 1, 2, 3, 4, 5, μαζί με τα 6 σήμερα από τα τηλέφωνα, 142, σωστά. Μαέστρο, θέλω, από το 1 μέχρι το 142, εσύ δίνεις την κουζινομηχανή. 84! Ουράστηκες πουλάκι μου! Σε κούρασα! Να σου φέρω να σου στύψω πορτοκάλι! 84! Έχουμε πολλές γυναίκες όπως καταλαβαίνετε. Κούζουν μηχανή, δεν ξέρω πόσο μπορεί να την εκτιμήσει ένας άντρας. Αν μου τη δώσει εμένα, πιθανόν να την πάω να την φουλάρω αμόλυβδη. Έτσι όπως ακούω τη λέξη. Κούζουν μηχανή, καταπληκτικό δώρο. Λοιπόν! Κάτσε να δούμε, να δούμε, να δούμε, να δούμε, να δούμε, να δούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Πετσανούκη Κατερίνα. Χάρηκα πολύ χθες. Το στέλ που τα παόκια είναι αδέρφια πάντα. Ίσως δεν μπορώ να απαντήσω λόγω δουλειάς σε περίπτωση που καλέσετε. Πάρ' την όμως τηλέφωνο, μήπως μπορεί. Η Πετσανούκη Κατερίνα. 6988 τελειώνει σε 424. Πάρτε τηλέφωνο μας. Γράφει βέβαια ότι ίσως να μην μπορώ να απαντήσω. Κάνε μια απόπειρα. Κάνε μια απόπειρα μήπως μπορεί. Είναι κρίμα. Θέλω να ακούσω τη χαρά της. Μαριλής. Το βρήκες 6988 σε 424. Η Πετσανούκη Κατερίνα. Μας το ξεκαθάρισε η κοπέλα. Εσύ δουλεύεις και η τύχη σου δούλεψε. Άστην, άστην. Θα την πάρουμε αύριο. Θα την πάρουμε αύριο. Κράτα το όνομα. Πετσανούκη Κατερίνα από τα χθεσινά και τα σημερινά. Η μεγάλη τυχερή 200 συν το δώρο που κέρδισε από την ηλεκτρονέτη Παπουκίδης Νικολαίδης. Φεύγω γιατί έχω καθυστερήσει. Λουκάς Χαλβάς εκπληκτικός. Η γεύση από την Κωνσταντινούπολη που την έφεραν οι παππούδες. Μπείτε στο lukas.gr να δείτε σε ποια εκλεκτά σημεία μέσα στην πόλη παντού υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσετε αυτό το χαλβά το καταπληκτικό με τις υπέροχες 13 γεύσεις. Φυσικά Domino's Sports Cafe 950-950 στην Πότσερ 132.
ένα μαγαζί υπέροχο με ανθρώπους χαμογελαστούς, με VR προσομοιωτές, με τραπέζια για μπιρίμπα, για PlayStation, με οθονάρες, με καφεδάρες, με πιατάρες, τα πάντα. Και βέβαια λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, ή μοναδικός προορισμός. Όποιος πήγε κλαίει την ώρα που έρχεται για να φύγει πάνω από το άδειο πιάτο του, πάνω από το τραπέζι, γιατί δεν βλέπει την ώρα να ξαναπάει 705-750 τη Λιμπεριά. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζουμού σου λέμε, δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει με τίποτα, να ξέρετε, έρχεται η Τρόικα. Bye, 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 bye.